Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή One Line στις 4, κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες. 5η, 16 Μαΐου, και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Επίθεση αντιεξουσιαστών με δυναμητάκια και κροτίδες σε περιεκλογική συγκέντρωση, στην οποία παρευρίσκονταν ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον Κουφοντίνα και σε ομιλία του Βαγγέλη Μεϊμαράκη στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Παράταση έως 6 μήνες για την υποβολή των δικαιολογητικών για το κτηματολόγιο, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Δημαράς. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι καθυστερεί η προσκόμιση δικαιολογητικών, αφού ο μέσος όρος κτηματογράφησης φτάνει μόλις στο 15%. Η απόκτηση των S-400 θα επιφέρει σοβαρές συνέπειες, προειδοποιεί την Τουρκία το Αμερικανικό Κογκρέσο. Υπεγράφει η στρατιωτική συμφωνία Γαλλία-Κύπρου με σκοπό την ενίσχυση των ναυτικών δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά και άλλα πολλά. Εδώ θα τα πούμε όλα αναλυτικά με τους εκλεκτούς συναδέλφους Ανδρέα Παπαδόπουλο και Θανάση Φουσκίδη. Καλησπέρα. 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 9 και σήμερα, 16-26. Τι έμεινε. Εσύ το έχεις πάρει σοβαρά. Βλέπω, έχεις ξεκινήσει και μετράς αντίστροφα. Εντάξει, είναι και το. Η δεκάρα. 10 μέρες από 16-26. 10 μέρες και μοιράζονται απλόχερα. Επιδόματα κάθε μέρα βλέπουμε. Σήμερα έχουμε πάλι νέα επιδόματα. Τα είδατε, φαντάζομαι. Εντάξει. Νομίζω λέγαμε στο παρελθόν ότι πάντα οι πρωθυπουργοί. Να το πούμε απερχόμενοι, είναι βαριά η έκφραση. Όχι. Και δεν τηρούμε τους κανόνες δημοκρατίας. Οι πρωθυπουργοί που βρίσκονται στην κυβέρνηση και, εν πάση περιπτώσει, οι δημοσκοπήσεις είναι αρνητικές για τους ίδιους, φροντίζανε να κάνουν ένα ιδιαίτερα γενναιόδωρο πακέτο παρεχών, το οποίο και προσφέρανε στους πολίτες πρώτων εκλογών. Mm-hmm. Νομίζω άλλο παράδειγμα να παίρνουν, ας πούμε, αυτό το πακέτο στο παραπέντε των εκλογών, δηλαδή για παράδειγμα τη 13η σύνταξη 5 μέρες πριν τις κάλπες, δεν θυμάμαι να είχαμε τόσο κοντινά προς τις εκλογές. Ναι, κοντινά και τόσο απτό. Έτσι, να ξέρει ο άλλος ότι 5 μέρες πριν κυριολεκτικά θα μπει ζεστό χρήμα στην τσέπη του. Βεβαίως αυτό που λέμε είναι πώς θα λειτουργήσει. Απ' την άλλη, βλέπεις ότι υπάρχει και στη Βουλή ένα μπαράζ τροπολογιών που ευνοούν κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και δεν ξέρω επίσης αν θα γοητευτούν και οι φίλοι της Κίτρινης Φυλής, οι φίλοι οδηγοί ταξί, βλέποντας τον διαχρονικό πρόεδρό τους να αγκαλιάζεται με τον κύριο Τσίπρα. Έχουν μπερδευτεί και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της Κίτρινης Φυλής στο ταξί, διότι ο κύριος Λιμπερόπουλος κατά καιρούς άλλαζε στρατόπεδο σαν τα πουκάμισα, πολιτικό εννοώ. Για παράδειγμα, θυμάμαι όσοι παρακολουθούν με το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας επί χρόνια ότι επιχείρησε να γίνει της προσκολήσεως στο περιβάλλον του κύριου Κώστα Καραμαλή. Δεν το κατάφερε και πολύ καλά αυτό. Μετά προσκολήθηκε και πάλι δίπλα στον Πάνο Καμένο, εκεί και ταιριάξαν περισσότερο τα χνότα τους. Και τώρα και πάει εκεί που αισθάνεται πιο άνετα, με τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Σπίριτζη και πάει λέγοντας. Πάντως έχει κάτι πρωταγωνιστές αυτή η προεκλογική περίοδος, οι οποίοι είναι, παιδί μου. Σαν έχουν βγει από το χθες, το εκλεκτοί, εκλεκτοί. Δηλαδή ούτε να τους είχαμε βρει σαν πατατάκια που λέγαμε όταν ήμασταν παιδιά. Ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, και δεν ξέρω αν στο. Κάτι Λιμπερόπουλοι, κάτι τέτοιο. Πάντως και ο κύριος Σπίρτζ έχει επηρεαστεί πολύ από τον κύριο Λιμπερόπουλο. Είπε να κάνουν τα ταξί εκλογικά κέντρα. Ναι. Το ακούσατε. Από τα φαρμακεία στα ταξί, Ναι, βέβαια. Είπαμε φαρμακεία κανένα πρόσχημα στον κοινό σκοπό. Δεν κρατιούνται ούτε τα προσχήματα. Απλώς δεν ξέρω, Θανάση και Βάσο, αν σε αυτήν την περίφημη γέφυρα που έστησαν κάποια στελέχη για να μετακομίσουν από την κεντροαριστερά στο ΣΥΡΙΖΑ, αν χωράει και ο κύριος Λιμπερόπουλος, και θα είχε ενδιαφέρον να δούμε ομιλητές στην ίδια εκδήλωση, τον κύριο Ραγκούση, πρώην υπουργό κορυφαίο των κυβερνήσεων του Γιώργου Παπανδρέου, και τον κύριο Θήμιο Λιμπερόπουλο. Εντάξει, μπορεί να είναι και χρήσιμος ο Λιμπερόπουλος, διότι κάλλιστα. Μέσω ταξί, έτσι για να μην πηγαίνουν με λιμουζίνες και τέτοια, να κρατήσουν κράτη από το αριστερό του παρελθόν, θα μπορούσε να πηγαίνει τον κύριο Τσίπρα και τους υπόλοιπους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που έρχονται το καλοκαίρι και τους έδωσε και το OK ο Πρωθυπουργός να κάνουν βόλτες με κότερα, να τους πηγαίνει στο λιμάνι, στη Μαρίνα. Πάρω το κοτεράκι να φύγουν. Να πάρουμε το ταξί όμως. Όχι με κανένα υψηλού κυβισμού αυτοκίνητο. Για να μην προκαλούν τουλάχιστον στην μεταφορά ως το κότερο. Ναι. Είναι σαν το άλλο, παίρνεις το αεροπλάνο και λες είναι επικίνδυνο το αεροπλάνο, είναι επικίνδυνο το να φτάσεις στο αεροδρόμιο με το αυτοκίνητο, κατάλαβες, ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν. Γι' αυτό μπορεί να είναι χρήσιμος ο Λιμπερόπουλος. Νομίζω ήταν πολύ, πολύ δεικτικό το σχόλιο του υπευθύνου επικοινωνίας του κινήματος αλλαγής του κ. Σταμάτη Μαλέλη με αφορμή όλα να αυτά. Να το δούμε. Ναι, στην ενημέρωση που κάνει κάθε Πέμπτη στους δημοσιογράφους. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, ως χρηστός στον δρόμο για την Δαμασκό, συνάντησε το Θήμιο Λιμπερόπουλο. Έπρεπε να φωνάξει και το Ραγκούση, να βγουν φωτογραφία όλοι μαζί. Θα ήταν ένα μαγευτικό τρίο.
Νομίζω πολύ εκπληκτικό το σχόλιο του κυρίου Μαλέλη. Και ναι. πολλοί μπορεί να ρωτηθούν γιατί αναφερόμαστε στον κύριο Ραγκούση. Αναφερόμαστε στον κύριο Ραγκούση, συγγνώμη, διότι όταν στις αρχές του 2010 προσπαθούσε να κάνει κάποιες μεταρρυθμίσεις στο κομμάτι της απελευθέρωσης του χώρου του ταξί, αλλά και κάποιων άλλων μέσων μεταφοράς, να δημιουργήσει κάποια λεωφορείακια, είχε βρει απέναντί του εμβληματικό αντίπαλο, τον κύριο Λιμπερόπουλο. Και θυμάμαι όλοι οι οδηγοί ταξί να έχουν φωτογραφία σαν τον δαίμονα μέσα στα ταξί τον κύριο Ραγκούση. Στοιχίζονται ωστόσο τώρα όλοι αυτοί που κάποτε ήταν σε αντίπερα στρατόπεδα, σε αντίπαλα μάλλον στρατόπεδα, στοιχίζονται πίσω από την προοπτική συνέχισης της παραμονής του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στο Μαξίμου. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ο κύριος Ραγκούσης είχε πάει να κάνει το αυτονόητο τότε, έτσι, για να μην τρελαινόμαστε κιόλας. Και όλοι όσοι ακολούθησαν και προσπαθούσαν να κάνουν τέτοιες μεταρρυθμίσεις, ωστόσο φαίνεται ότι αυτά εύκολα λησμονούνται. Έτσι δεν είναι? Ναι, βλέπω έχεις κάποιες εξυγχρονιστικές χορδές που πάντα, ναι, καθένα. Αναδύονται κάποιες στιγμές. Μα κοίταξε, εσείς πήγατε να καπηλευθείτε τον εξυγχρονισμό, γι' αυτό τα κάνετε και μαντάρα. Εμείς και εσείς. Η κεντροαριστερή. Α, μάλιστα. Μ' αρέσουν αυτοί οι διαχωρισμοί, για να μην λέμε ότι δεν υπάρχουν. Να ξεκινήσουμε λιγάκι έτσι τη θεματολογία μας, θέλετε. Εννοείς ότι ήμασταν εκτός πλαισίου. Λίγο ξεφεύγετε, πρέπει να σας μαζεύω εγώ. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε τα θέματά μας από την αρχή και να πάμε στα χθεσινά, στις επιθέσεις που είχαμε. Λοιπόν, επίθεση από αγνώστους σημειώθηκε σε σημείο επί της λεωφόρου Συγκρού. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης υποψηφίου με τον κύριο Μπακογιάννη και κεντρικό μελητή τον Άδωνη Γεωργιάδη, την ίδια ώρα στην Θεσσαλονίκη πέταξαν τρικάκια και φώναξαν συνθήματα σε ομιλία του Βαγγέλη Μαϊμαράκη, παρουσία του Κώστα Καραμαλή. Ας δούμε όμως το ρεπορτάζ το οποίο έχει επιμεληθεί ο Λάζαρος Μπελίτσιος. Περίπου 20 κουκουλοφόροι βγήκαν από το Πάντιο Πανεπιστήμιο και μέσω των υπογείων διαβάσεων πέρασαν στην απέναντι πλευρά της λεωφόρου Συγκρού, στο κτίριο της Εθνικής Ασφαλιστικής, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου του Κώστα Μπακογιάννη. Εκεί εκτόξευσαν κροτίδες κατά των αστυνομικών και προκάλεσαν φθορές σε αυτοκίνητα με βαριοπούλες. Στην εκδήλωση βρίσκονταν ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καθώς και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως οι Άδωνης Γεωργιάδης, Βασίλης Κικίλιας και Νότης Μηταράκης. Το αυτοκίνητο του κυρίου Μηταράκη, μάλιστα, ήταν μεταξύ των τριών που υπέστησαν ζημιές. Είναι απίστευτο σε μια δυτική δημοκρατία να υπάρχουν 40 άτομα τα οποία κάθονται σε ένα πανεπιστήμιο. Πιθανότατα δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Περνάνε μια υπόγεια διάβαση, σπάνε τα αυτοκίνητα σε μια εκδήλωση πολιτική, την οποία παρίσταται ο πρώην Πρωθυπουργός, πολλοί βουλευτές στην ενεργεία και πρώην Υπουργοί. Φεύγουν ανενόχλητοι, χωρίς να έχει γίνει καμία προσαγωγή και καμία σύλληψη από την αστυνομία που ήταν εκεί. Ο Αντώνης Σαμαράς, βγαίνοντας από την εκδήλωση, δήλωσε ότι αυτή είναι η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Πλέον μιλάμε για καθοδηγημένους τραμπούκους. Πριν λίγο, σε εκδήλωση που μιλούσα για την ασφάλεια απέναντι από το Πάντιο, 20 κρανιοφόροι μας επιτέθηκαν και έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη, που μετά την επίθεση του Ρουβίκονα στο σπίτι του Αμερικανού πρέσβη, δήλωσε ότι αυτά γίνονται και από συνδικαλιστικές οργανώσεις όπως η ΠΟΕΔΗΝ, καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση. Οι επιθέσεις καταγραφείων και εκδηλώσεων πολιτικών κομμάτων είναι απερίφραστα καταδικαστές. Κανείς και με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να διαταράξει την ομαλή πολιτική διαδικασία στη δημοκρατία μας. Την ίδια στιγμή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αντιεξουσιαστές φώναξαν συνθήματα υπέρ του απεργού πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα και πέταξαν τρικάκια, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ομιλία του επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Παρόν στην ομιλία ήταν και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Οι πρωτοφανείς επιθέσεις κουκουλοφόρων σε γραφεία ή ακόμη και προεκλογικές συγκεντρώσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι άλλη μια κραυγαλαία απόδειξη των κινδύνων που εγκυμονεί για τη δημοκρατία η ανοχή της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα στη βία. Η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα και η Νέα Δημοκρατία εγγυάται το αυτονόητο ότι μετά την πολιτική αλλαγή που έρχεται η ανομία θα παταχθεί και οι πολίτες θα αισθάνονται και πάλι ασφαλείς. Η Νέα Δημοκρατία λέει επίσης ότι οτιδήποτε διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα θα βαρύνει προσωπικά τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, δεν φαίνεται να μπορεί να σταματήσει αυτή η διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και κάμποσες ημέρες με τα επεισόδια. Χτες είχαμε τα σπασίματα απέναντι από το Πάντιο, όπου μια ομάδα, όπως ακούσαμε και στο σχετικό βίντεο, βγήκε από το Πανεπιστήμιο και πέταξε τρικάκια. Έσπασε τα αυτοκίνητα κάποιων που ήταν για να ακούσουν μια ομιλία υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο της Αθήνας. Και γενικώς αυτό το γαϊτανάκι φαίνεται ότι συνεχίζεται και δεν λέει να κοπάσει.
Έτσι ακριβώς ήταν τα πράγματα και το είδατε άλλωστε και από το πρωί ότι είχαμε ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, το οποίο λέει πως ουσιαστικά στην Ελλάδα έχουν φωλιάσει κανονικά τρομοκράτες. Υπάρχει η κατάσταση αυτή της τρομοκρατίας. Ναι, εντάξει, το λέει. Έχουμε και από εκεί. Εντάξει, το λέει με αφορμή το γεγονός ότι 9 άτομα που η Τουρκία θεωρούσε. Με την υπόθεση των Κούρδων. Το θεωρούσε ότι ήταν για να σκοτώσουν τον κύριο Ερντογάν όταν είχε έρθει στην Αθήνα και σήμερα αθώθηκαν. Ήταν με αφορμή αυτή την ανακοίνωση. Βάζει μέσα το PKK και μπλέκει τις οργανώσεις που θεωρούν κατά την Τουρκία τρομοκρατικές. Αλλά τέλος πάντων, ναι, φαίνεται ότι αυτή η βαλίτσα πάει πολύ, πολύ, πολύ μακριά. Νομίζω ότι. Και θα συνεχίσει να πηγαίνει. Ναι, αυτό πιστεύω θα φανάσει μέχρι και τις εκλογές. Μέχρι και τις εθνικές εκλογές, μη σας πω, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα τακτικά στους δρόμους της Αθήνας και να δούμε πού θα πάει αυτό το πράγμα. Ναι, να δούμε πού θα πάει, να δούμε τι λένε και από την αστυνομία. Έτσι. Ναι, εκεί είναι το σημαντικό. Είναι ένα ερώτημα τι απαντάει η αστυνομία, γιατί κάθε τόσο ακούμε για προσαγωγές και μετά από λίγο μένουν ελεύθεροι. Από την αστυνομία λένε ότι εμείς τους συλλαμβάνουμε και δεν κάνει τη δουλειά της η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λέει ότι το νομικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές. Πάμε να βρούμε τον Θάνο Σωτήρη, να μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ, αλλά και τι απαντάει η αστυνομία. Θάνο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Η αστυνομία προσπαθεί με σχεδιασμούς να προλάβει και να αποτρέψει. Αυτό μας λένε οι αξιωματικοί. Είναι πολυμέτωπη η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Το σύνολο του αντιεξουσιαστικού χώρου ομονοεί υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα. Από το Ρουβίκονα και τα μπουκάλια με το Ιμπογιά, μέχρι τις Μολότοφ, τις επιθέσεις με βαριοπούλες και κροτίδες. Το παιχνίδι έχει απλωθεί πάρα πολύ, μας έλεγε σήμερα το πρωί αξιωματικός της κρατικής ασφάλειας, διότι δεν είναι μόνο οι αστυνομικοί στόχοι, δεν είναι μόνο κάποιες πρεσβείες όπως οι Αμερικάνικοι που μονίμως βρίσκεται στο στόχαστρο. Είναι πλέον πάρα πολλά τα εκλογικά κέντρα και τα εκλογικά περίπτερα λόγω ευρωεκλογών και δημοτικών εκλογών και περιφερειακών εκλογών. Μας λένε λοιπόν ότι εν δυνάμει όλα αυτά τα εκλογικά κέντρα, τμήματα και περίπτερα είναι πιθανοί στόχοι. Αυτό γιατί μας το είπε, για να μας καταδείξει ότι είναι σχεδόν αδύνατο να φρουρούνται τα πάντα ώστε να μην γίνονται στόχος ομάδων αντιεξουσιαστών ή όπως αλλιώς θέλετε πέστε τους. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει και το πολιτικό θέμα σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή όσο ανεβαίνουμε σε βαθμό, εννοώ βαθμό ιεραρχίας στην αστυνομία και μιλάμε με αξιωματικούς, βλέπουμε και άλλη αντιμετώπιση. Ας πούμε, οι πολύ υψηλόβαθμοι αξιωματικοί έχουν μείνει στη δήλωση της υπουργού του, της κυρία Γεροβασίλη, ότι αυτά που κάνει ο Ρουβίκονας τα κάνουν και οι συνδικαλιστές. Και όταν, είσαι σε ένα βαθμό υποστρατήγου και θες να γίνεις αντιστράτηγος, κατά κανόνα ακολουθείς και τη γραμμή που χαράσει η πολιτική σου ηγεσία. Είναι πολύπλευρο το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και από πλευράς ότι είναι τόσοι πολλοί στόχοι που τι να πρωτοφυλάξουν, και από πιθανές άλλες. Πάντως, άμα πάμε στο πολύ σοβαρό κομμάτι, δηλαδή στην αντιτρομοκρατική, οι άνθρωποι εκεί φοβούνται πάρα πολύ ότι η κλιμάκωση, αναλόγως την πορεία του Δημήτρη Κουφοντίνα και της υγείας του και την δικαστική του πορεία, μπορεί να ενεργοποιήσει ομάδες που δεν μένουν στις Μολότοφ και στα τρικάκια και στα μπουκάλια με το χρώμα. Υπάρχουν ενεργές ομάδες. Να θυμηθούμε τις δύο περιπτώσεις πυροβολισμών με Καλάζνικοφ εναντίον αστυνομικών των ΜΑΤ στα Εξάρχεια, που από θαύμα σώθηκαν οι αστυνομικοί που ήταν εκεί. Αυτό είναι που φοβούνται περισσότερο απ' όλα. Μήπως δηλαδή αυτή η κλιμάκωση φτάσει και σε κάποιες ομάδες που είναι ένοπλοι και δεν διστάσουν να πυροβολήσουν. Μάλιστα. Θάνο Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι προφανές ότι υπάρχει, έτσι θα λέγαμε, ανησυχία και δικαιολογημένα στα ηγετικά κλιμάκια της αστυνομίας. Και εκπέμπονται, Αντρέα, και λάθος μηνύματα. Δηλαδή, ακούσαμε τώρα για τη δήλωση της κυρίας Γεροβασίλου ότι αυτά που κάνει ο Ρουβίκονας τα κάνουν και οι συνδικαλιστές. Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να χαϊδέψει τα αυτιά και του Ρουβίκονα και των συνδικαλιστών όλο αυτό το διάστημα. Είναι δύο ομάδες, δύο κατηγορίες με τις οποίες επιλέγει να συνταυτιστεί με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Και, εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνουμε ότι επειδή έχουμε να διανύσουμε πολύ κρίσιμη πολιτική συγκυρία, να δούμε πού θα πάει αυτό το πράγμα. Ναι, και βέβαια δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, έτσι να γίνεται η πολιτική συζήτηση υπό το φόβο, δηλαδή να διοργανώνεται μια εκδήλωση, μια συγκέντρωση και να υπάρχει ο φόβος ποιοι θα επιτεθούν, αν θα έρθουν οι φίλοι του Ρουβίκονα να πετάξουν το οτιδήποτε. Αν σκεφτείτε ότι την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε και ανοιχτές πλέον πολιτικές συγκεντρώσεις. Και μεγάλες και εκεί θα είναι και πιο μαζικές, έτσι. Ναι, το θέμα είναι να μην δούμε να επαναλαμβάνονται τα ίδια επεισόδια και στο χειρότερο βαθμό. Και να σκεφτούμε ότι η χθεσινή εκδήλωση ήταν ενός υποψηφίου δημοτικού συμβούλου, του κυρίου Νίκου Μακρόπουλου, που κατεβαίνει με τον συνδυασμό του κυρίου Μπακογιάννη στο Δήμο της Αθήνας. Έτσι. Δεν ξέρω αν αυτοί που πήγαν και σπάσαν τα μάξια γνώριζαν ποιοι είναι μέσα στην εκδήλωση.
Δεν ξέρω αν είχαν να κάνει με τον κύριο Μακρόπουλο, ναι, ή αν επειδή ήταν ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Γεωργιάδης, βρήκαν ως στόχο τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Μέσα θα σε, ό,τι και να πεις από όλα, μέσα θα σε. Εντάξει, και όλα μαζί να τα βάλεις. Ήταν συντονισμένες οι δράσεις, δηλαδή, είδατε και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και είχαμε επιθέσεις. Ναι, και μαθαίνουμε σιγά σιγά από σε διάφορα σημεία. Δηλαδή, τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Γλυφάδα, του ΠΑΣΟΚ, τα κεντρικά στη Χαρουλάου Τρίπου, που καλά εκεί, αν μετρήσουμε τον αριθμό των επιθέσεων. Στις προηγούμενες ημέρες τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Δηλαδή, είναι πολλαπλή η στόχη. Και από αυτό πρέπει να πούμε ότι έχει ένα δίκιο ο αστυνομικός. Λέει, γίνονται εκατοντάδες οι εκδηλώσεις. Ο κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος μπορεί να κάνει εκδηλώσεις. Δεν μπορούμε να είμαστε παντού. Έτσι, από αυτή την άποψη έχει δίκιο η αστυνομία. Καθημερινά γίνονται καμιά εικοσαριά στις μεγάλες. Βέβαια. Και λίγες σου λέω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι όμως την προεκλογική δραστηριότητα όλων των κομμάτων. Το τμήμα πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ διοργάνωσε το βράδυ της Τετάρτης μια μεγάλη προεκλογική εκδήλωση, παρουσία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ενώ σήμερα βρέθηκε στην Λαμία Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την άλλη βρέθηκε στην Λάρισα, ενώ σήμερα παραχώρησε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Sport 24. Η πρόεδρος του Κίνηματος Αλλαγής Φόβη Γεννηματά είναι στα Γιάννενα, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στην Θεσσαλονίκη. Όμως ας δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ το οποίο έχει επιμεληθεί ο Δημήτρης Γκάτσιος. Εμείς είμαστε το αύριο! Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 26ης Μαΐου, οι πολιτικοί αρχηγοί εντείνουν το κύμα των περιοδιών και των δημόσιων παρεμβάνσεών τους. Τη βασική αντιπαράθεση των ευρωεκλογών ανάμεσα στην πρόοδο και την οπισθοδρόμηση ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε ο τομέας πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Η αναπαραγωγή ψεύτικων ειδήσεων, χτυπημάτων κάτω από τη μέση, ύβρεων, αθλειότητας, αυτή η μορφή της πολιτικής αντιπαράθεσης εμάς δεν μας εκφράζει. Ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει σήμερα το απόγευμα στη Λαμία, ενώ το πρωί συναντήθηκε με εκπροσώπους από πρωτοβάθμια σωματεία και συλλόγους καθαριστριών σχολικών μονάδων, στέλνοντας μήνυμα στήριξής τους. Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων, όλων όσων δουλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Κάλεσμα στους πολίτες να δηλώσουν παρόν στις κάλπες, απίφθινε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι δεν είναι ώρα για χαλαρή ψήφο. Υπάρχει αυτή η λογική, την ακούω από διάφορους, των ίσων αποστάσεων. Ότι πρέπει να έχουμε ίσες αποστάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, ίσες αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Λες και είμαστε το ίδιο. Δεν είναι η ώρα, φίλες και φίλοι, για ίσες αποστάσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που σήμερα θα έχει ανοιχτή συζήτηση στο θέατρο Καλλιθέας με υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, ανέφερε ότι η ενδεχόμενη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές σημαίνει και παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φόφη Γεννηματά περιοδεύει σήμερα στα Ιωάννινα, όπου το απόγευμα θα μιλήσει σε ανοιχτή εκδήλωση. Ο ελληνικός λαός όμως θα τους γυρίσει στην πλάτη και θα πει στις εκλογές ένα μεγάλο όχι. Όχι στο αδιέξοδο, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, στο κίνημα αλλαγής. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να μιλήσει σε εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και δίνει απαντήσεις. Θέλω να απευθυνθώ. Όλοι μας. Λοιπόν, αυτά από την δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών εν ώψη των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών της επόμενης Κυριακής. Και φυσικά, μαζί με τη δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών, συνεχίζουμε να έχουμε και δημοσκοπήσεις. Θα πάμε να βρούμε τον συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Κάτσιο, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες για δύο νέες έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολύ σωστά, πάνε μαζί αυτά τα δύο. Προεκλογική εκστρατεία, δημοσκοπήσεις, δύο νέες δημοσκοπήσεις στο φως της δημοσιότητας. Μπορούμε να πούμε ότι καταγράφουν δύο κυρίως δεδομένα. Το πρώτο είναι η παγιωμένη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο είναι ότι το κίνημα αλλαγής βρίσκεται πλέον σταθερά στην τρίτη θέση του πολιτικού σκηνικού. Αλλά ας δούμε τι καταγράφουν οι δύο δημοσκοπήσεις που έχουν έρθει τις τελευταίες ώρες στο φως. Ας ξεκινήσουμε από την έρευνα της εταιρείας Mark που έγινε για λογαριασμό της τηλεόρασης του Αντένα. Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ στο 7,6%. Νέα Δημοκρατία 29,3%, ΣΥΡΙΖΑ 21,7%, Κίνημα Αλλαγής 6,3%, Χρυσή Αυγή στο 6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,1%, Ελληνική Λύση 2,2%, Ένωση Κεντρών 2%.
Τώρα, συνεχίζουμε. Λαϊκή ενότητα στο 1,3%, Μέρα 25 1,2%, Το Ποτάμι 1,2%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 1,1%, Οικολόγοι Πράσινοι και Δημιουργία ξανά διαβάζονται στο 1%. Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι 10 ημέρες πριν από την κάλπη των ευρωεκλογών, αυτοί που δηλώνουν ότι δεν έχουν αποφασίσει αγγίζουν το ποσοστό του 12%, ιδιαίτερα υψηλό, εάν κρίνουμε ότι σε λιγότερο από 2 εβδομάδες στείνονται κάλπες δημοψηφισματικές κατά τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, δημοσκοπικές κατά τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ας περάσουμε στη δεύτερη δημοσκόπηση. Είναι η δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Interview για λογαριασμό της Βεργίνας τηλεόρασης. Νέα Δημοκρατία 33%, ΣΥΡΙΖΑ 24,2% στο 8,8%. Η διαφορά των δύο κομμάτων, Κίνημα Αλλαγής 7,1%, Χρυσή Αυγή 6,9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,6%, Ελληνική Λύση 2,9%, Δημιουργία ξανά στο 1,1%, η Λαϊκή Ενότητα στο 1%, Οικολόγοι Πράσινοι και Λαός στο 1% επίσης. Δεν είναι πάντως, δεν υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στις δύο δημοσκοπήσεις. Δεν είναι. Δεν είναι σοβαρές οι αποκλίσεις, δείχνουν δηλαδή μια σταθερή εικόνα σε σχέση με ό,τι έχει προηγηθεί και νομίζω ότι έχει αρχίσει και ξεκαθαρίζει το τοπίο όσον αφορά στην 26η Μαΐου. Και τουλάχιστον σε δημοσκοπικό επίπεδο, έτσι. Ναι, τουλάχιστον σε δημοσκοπικό επίπεδο, πάντα. Και είναι ελαφρώς... Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Κάτσιο. Ελαφρώς αυξημένες οι διαφορές σε σχέση με τις μετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας που βλέπαμε, που είχε αρχίσει να γίνεται σιτός πια σε επίπεδο κοινωνίας και ο αντίκτυπος των νέων μέτρων, φαίνεται να είναι λίγο πιο ψηλά. Δηλαδή θυμάμαι το 6,9 που είχαμε δει, τώρα βλέπουμε τη μάρκα, ας πούμε, για παράδειγμα στο 7,6. Δείχνει να λίγο πιο παραπάνω τσιμπημένα τα ποσοστά, με μικρή βεβαίως διαφορά, λίγο πιο τσιμπημένα προς τα πάνω τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν φαίνεται και κάποιο έκτο κόμμα να έχει αυξημένες πιθανότητες να εκλέξει ευρωβουλευτή, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην πράξη, στις 26. Δημήτρη Κάτσιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση των δημοσκοπήσεων. Και επίσης, είναι εμφανές, Βάσο και Θανάση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει την συσπηρωσία του, είναι λογικό, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Υπάρχει και ο αντίκτυπος των μέτρων. Βεβαίως, και με τα νέα επιδόματα που είχαμε σήμερα, σωστό. Και αυτό δεν βοηθάει. Σωστό. Ναι, επιδόματα σε σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Θα μας τα πει όμως και ο Βασίλης Κανέλης που έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα, Βασίλη. Γεια σας. Γεια σας. Έξει, εγώ νομίζω ότι αυτή η χώρα ζει με χρονοκαθυστέρηση. Δηλαδή, ζει 20-30 χρόνια πίσω. Ασχολούμαστε με τον Κουφοντίνα. Αγκαλιάζουμε το Θήμιο Λιμπερόπουλο. Δίνουμε παροχές, λες και είμαστε στην εποχή του Γκόρτσου και του Μαυρογιαλούρου. Και όλα αυτά τα κάνουμε γιατί. 5 μέρες, 6 μέρες πριν από τις εκλογές, γιατί. Για να κλείσουμε την ψαλίδα των δημοσκοπήσεων. Νομίζω ότι δεν βγάζει πουθενά ως χώρα. Δηλαδή, εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κλείσει την ψαλίδα, οι 8 μονάδες μπορεί να γίνουν 6. Αν και λένε δημοσκόποι ότι είναι πιο εύκολο το 12 να γίνει 10 και το 10 να γίνει 8, αλλά από εκεί και κάτω μετά δυσκολεύει να κλείσει την ψαλίδα. Όσο και να κλείσει την ψαλίδα, αυτό που έκανε σήμερα με τις τροπολογίες, με τις παροχές σε όλο τον κόσμο, στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, στις καθαρίστριες, το κτηματολόγιο εξάμεινη παράταση, στον ένφια μειώνει σε κάποιες κατηγορίες. Mm. Δηλαδή προσπαθεί να μαζέψει σταυρούς από παντού. Έτσι. Ξέρεις το παράδοξο. Και στοχευμένα βεβαίως. Έτσι. Στοχευμένα, δηλαδή. Αυτό όμως δείχνει, κατά τη γνώμη μου, δείχνει και ένα πανικό. Δείχνει ότι τις πιστεύει τις δημοσκοπήσεις τις οποίες κατηγορεί ότι δεν είναι αυτές κλπ. Αν είχε την αίσθηση ότι θα πάει πάρα πολύ καλά στις εκλογές, δεν θα τα έκανε όλα αυτά. Και θα κρατούσε κάτι και για το εθνικές. Εκτός αν έχει και κάτι άλλο να κρατήσει. Ναι. Βασίλη, πρέπει να πούμε, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, παιδιά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία ευαγγελιζόμενος ότι είναι το νέο. Ότι οι παλιοί είναι φθαρμένοι, χρησιμοποιούν παλαιοκομματικές μεθόδους και βλέπουμε τώρα να έχει υιοθετήσει και πολύ περισσότερο να εφαρμόζει ό,τι πιο παλιό σε σχέση με τις πρακτικές των προηγούμενων. Δηλαδή, θυμίζω για παράδειγμα ότι οι προηγούμενοι είχαν βάλει μια ασφαλιστική δικλίδα να μην μπορεί να γίνονται προσλήψεις τουλάχιστον ένα μήνα πριν τις εκλογές. Την παραβίασε και την άλλαξε ο κύριος Χαρίτσης, που υποτίθεται είναι και νέος, ενώ φαίνεται είναι και αυτός πιο παλιός από τους αρκετά παλιούς. Δηλαδή, εδώ μια αντίφαση, απόκληση. Αν τα είχαν κάνει αυτά άλλες κυβερνήσεις, θα είχαν πέσει τα τσιμέντα στο Σύνταγμα. Έτσι. Δηλαδή, θα βγαίνανε στα κανάλια όλοι, θα λέγανε τι παλαιοκομματικό είναι αυτό και όλα τα σχετικά. Αλλά προφανώς, από το 2014 μέχρι τώρα έχουν μεσολαβήσει 4 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει συστημικό κόμμα. Θέλει να παραμείνει στην εξουσία. Θέλει όσο μπορεί να γευτεί αυτό που γεύεται τώρα ο κάθε υπουργός. Εντάξει, νομίζω όμως απλά οι τακτικές Μαυρογιαλούρου δεν κάνουν καλό στη χώρα. Υπονομεύουν έτσι κι αλλιώς
την επόμενη κυβέρνηση και τα επόμενα χρόνια. Μπορεί να κατηγορούν τον Στουρνάρα, μπορεί να κατηγορούν τους ξένους οίκους ότι βγάζουν αρνητικές εκθέσεις κλπ. Αλλά θα το δούμε στην πορεία. Και στο τέλος της ημέρας υπονομεύουν την κοινωνία. Γιατί είναι σαν να λες, σου δίνω ένα και μετά από λίγο να σου πάρω τρία ή πέντε. Ο άλλος μπορεί να χαίρεται προσωρινά ότι παίρνει κάτι. Χαίρεται όμως. Προφανώς. Και το είδαμε. Και το είδαμε και σε επίπεδο δημιουργίας κλίματος εν ώψη εκλογών. Δηλαδή, αυτόν τον παράγοντα δεν πρέπει να τον ξεχνάμε. Και το λες όμως με όρους στιγμιαίους. Θα συμφωνήσω ότι είναι διαφορετική. Το λες με όρους στιγμιαίους. Ναι, με όρους στιγμιαίους, ξεκάθαρα. Οι εκλογές θα κριθούν στη σύγκρουση μεταξύ οργής και παροχών. Ναι. Αν επικρατήσουν οι παροχές, αυτές οι μικρές παροχές που δίνουν, okay, εντάξει, θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η οργή 4 χρόνια δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεκαθαρίσει. Θα παίξει ωστόσο ρόλο έτσι. Και πόσο θα έχει αποδομηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ εκλογικά. Δηλαδή, το μεγάλο στοίχημα του Άλεξη Τσίπρα είναι αυτό. Να δείξει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υποτίθεται. Ότι λες ότι έχω καταστρέψει τη χώρα επί της ουσίας, με τις παροχές μου, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν επί όλα αυτά τα χρόνια και είναι πράγματι έτσι όλες οι κοινωνικές δομές και οι δομές οι κρατικές. Ωστόσο, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ και όπως δείχνουν τα πράγματα δεν πρόκειται να καταρρεύσει τουλάχιστον εκλογικά όπως προκύπτει από τις μετρήσεις που έχουμε, το ζητούμενο είναι το τοπίο που θα δημιουργηθεί εν ώψη της επόμενης μέρας και εν ώψη των εθνικών εκλογών κυρίως. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό το δεν θα καταρρεύσει, όμως θα πρέπει να το δούμε. Αν από το 36% πέσει στο 20, στο 21, στο 22, είναι 15 μονάδες διαφορά. Αυτό είναι κατάρρευση. Αυτό είναι κατάρρευση. Ναι. Εντάξει, και θα πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Τσίπρας μετά τις εκλογές. Αν χάσει με 7-8 μονάδες διαφορά και με ένα ποσοστό γύρω στο 20-22%, αυτό είναι κατάρρευση. Δεν είναι διατηρώ τις δυνάμεις μου. 36%. Βιάστηκε, πιστεύει η Νέα Δημοκρατία να βάλει τόσο ψηλά τον πύχη. Εγώ γιατί μιλούσαμε για αυτές τις διαφορές. Δηλαδή, σε ευρωεκλογές, σας θυμίζω ότι πριν από 3-4 μήνες μιλάγαμε για διαφορές του 13, 12, 14%. Είχες ακούσει κάποιος τέλος να το λέει? Όχι, αλλά ο πύχης εκεί ήταν από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ήταν από 10 και πάνω. Και στη Νέα Δημοκρατία το σκεφτόντουσαν αυτό και ξέρω ότι γίνονται κάποιες συζητήσεις εκεί πέρα. Γι' αυτό και σου έφτασα το θέμα της εκλογικής κατάρρευσης και εν τέλει τι συνιστά εκλογική κατάρρευση για το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι και η Νέα Δημοκρατία τώρα έχει αρχίσει και σκέφτεται ότι δεν πρέπει να παίζει με τα μεγάλα ποσοστά, με τα 10, 11 και 12%. Θέλει μία καθαρή νίκη. Η καθαρή νίκη είναι 5 μονάδες και πάνω. Ναι. Κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Συμφωνούμε απολύτως. 5 μονάδες και κάτω θα αρχίσει να υπάρχει μία γκρίνια κλπ. Αλλά πιο πολύ η γκρίνια στην κυβέρνηση παραστάει. Θα υπάρχει γκρίνια στη Νέα Δημοκρατία εάν η διαφορά δεν είναι πέρξη του διψήφιου, πιστεύεις? Επειδή ακριβώς κάναν αυτό γιατί το λάθος. Είναι και ένα ζητούμενο αυτό. Επειδή κάναν αυτό το λάθος το προηγούμενο μήνα να παίζουν με τα διψήφια ποσοστά διαφορά κλπ. Θα υπάρχει μία γκρίνια. Αλλά τώρα έχουν αρχίσει, βλέπω και το μαζεύουν, ότι δεν πρέπει να πάμε σε τέτοια ποσοστά. Πρέπει να πάμε σε μία νίκη καθαρή. Ναι. Το λέει και ο Μητσοτάκης έτσι κι αλλιώς όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Το θέμα θα γίνει από την άλλη πλευρά. Και αν, γιατί ακούγεται και το σενάριο των πρόωρων εκλογών? Σαφώς. Υπάρχει το ενδεχόμενο της 24ης Ιουνίου, ένα μήνα μετά δηλαδή. Αλλά κατά τη γνώμη μου και έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Τσίπρας θα θελήσει να το πάει μέχρι τον Οκτώβριο. Όσο του βγαίνει, θα το πηγαίνει. Έχει και κάποια άλλα χαρτιά που φωνάζει. Από τη στιγμή που εξασφαλίζει και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι θα είναι κανονική αξιωματική αντιπολίτευση. Με ξεκάθαρα μειωμένα ποσοστά, με εμφανίφθορα εκλογική. Ωστόσο, θα είναι μια σαφώς. Αξιωματική αντιπολίτευση. Οπότε θα το δει πια σε επίπεδο ποσοστών, να δει τι το συμφέρει. Ακριβώς αυτό. Μα έτσι κι αλλιώς είναι 45 χρονών ο Τσίπρας. Έτσι. Έχει μπροστά του πολλά χρόνια πολιτικής καριέρας. Εκτός κι αν προκύψουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ποντάρει και στο μέλλον. Όσο περισσότερο είναι ψηλά, τόσο καλύτερα θα είναι για αυτόν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Κανέλη. Θα σε βρούμε και στην εξέλιξη εκπομπής. Πάμε να τα δούμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε από 6 και πάνω είναι πρόβλημα για τον Τσίπρα. Οτιδήποτε πέρξ του 5, θα δούμε πώς αντιδράσει η Νέα Δημοκρατία για να το βάλουμε σε αριθμητικά πλαίσια. Ναι, ήδη έχει ξεκινήσει αντίδραση με τα επιδόματα σήμερα. Αυτό είναι μια αντίδραση. Ναι, βλέπουμε ναι. ότι υπάρχει ένας πανικός σε όλη αυτή τη διαχείριση. Ναι, και βεβαίως είναι άλλο η διαφορά των 6 μονάδων αν είναι στο 25-31, αλλιώς το 28-33. 34, αλλιώς το 21-27. Είναι διαχειρίσιμη, πιστεύεις εσύ, για τον Τσίπρα με τέτοια διαφορά? Δηλαδή το 5-6. Προφανώς οτιδήποτε από 7 και πάνω πια έχει πρόβλημα, σημαντικό. Στο 5-6 πιστεύω θα αφαιρούν και το ποσοστό που θα έχουν πάρει οι οικολόγοι. Δηλαδή, αν έχουν οι οικολόγοι, για παράδειγμα, οι πράσινοι 2 και είναι η διαφορά στις 5,5, θα λένε 3,5 είναι η διαφορά. Δηλαδή, θα θυμίσω, θα προσμετρούν και το ποσοστό των οικολόγων για να βγάλουν. Θα δούμε βεβαίως και αυτό που λέμε όλες αυτές τις μέρες, αν ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, μιμούμενος τον κύριο Τσίπρα πριν από μερικά χρόνια, επιλέξει να θέσει θέμα ισορροπιών.
αναντιστοιχίας μάλλον των ισορροπιών στην ελληνική βουλή έναντι της ελληνικής κοινωνίας. Θα έχει δικαίωμα να το κάνει. Αυτό ουσιαστικά... Θα έχει δικαίωμα να το κάνει. Εντάξει. Ο κ. Τσίπρας το έκανε με 3,8. Ναι. Οτιδήποτε λοιπόν πάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρα από αυτό, του δίνει το δικαίωμα να κάνει λόγο για μια τέτοιου είδους κατάσταση. Σου θυμίζω, σας θυμίζω και στους δύο, ο κ. Κουμουτσάκος που ήταν εδώ, κορυφαίος τέλεχος, μας προανήγγειλε ότι όποιο και αν είναι το ποσοστό με τη Νέα Δημοκρατία μπροστά, αν είναι μπροστά, θα πάει. Δεν ξέρω αν θα μιμηθεί τον κύριο Τσίπρα και να πάει στον κύριο Παυλόπουλο. Θα ζητήσει πάντως εκλογές. Και να μην ξεχνάμε ότι οι ευρωεκλογές σε περιπτώσεις που θυμίζουν την αντιστοίχως τη σημερινή πολιτική συγκυρία είχαν πολύ μικρότερο προβάδισμα για το πρώτο κόμμα από ότι τελικά είχαν οι εθνικές εκλογές. Διάβαζα σήμερα την τελευταία σελίδα των νέων του άρθρου του Γιάννη του Πρετεντέρη που θύμιζε ότι από το 81 μέχρι και το 2014. Όλες η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου είναι από 3 ως 4,5 μονάδες. Ποτέ μεγαλύτερη. Για να δούμε. Ίσως τώρα μάλιστα. Να έχουμε κάτι διαφορετικό. Πολύ σημαντικό στοιχείο. Όλα θα φανούν. Στατιστικό. Την Κυριακή. Την Κυριακή, λοιπόν, στην κάλπη. Τώρα, παράταση έως και 6 μήνες δίνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υποβολή δικαιολογητικών για το κτηματολόγιο. Και να βρούμε το Λάζαρο Μπέλτσιο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Λάζαρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δίνεται η δυνατότητα στον αρμόδιο Υπουργό να δώσει παράταση 6 μηνών πέραν της τρίμηνης παράτασης που μπορεί να δώσει η εταιρεία του κτηματολογίου. Να πούμε ότι η προσκόμιση των εγγράφων και των δικαιολογητικών κτηματογράφησης γίνεται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, κάτι το οποίο παραδέχτηκε και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Δημαράς. Να πούμε ότι το κτηματολόγιο επίσης είναι μια ιστορία που κρατάει για πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και μέχρι πριν κάποια χρόνια ήμασταν μαζί με την Αλβανία οι μόνες χώρες ολόκληρης της Ευρώπης οι οποίες δεν είχαν ολοκληρώσει το κτηματολόγιο. Ναι, Λάζα, πλέον... αν σκεφτείς πόσα πρόστιμα έχει εισπράξει η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για αυτό το λόγο. Απλώς να διευκρινίσω ότι το λένε Γιώργο το Δημαρά, μην μπερδεύονται και οι τηλεθεατές μας. Τον μπερδεύουν πολύ με τον γνωστό δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή. Ναι. Και να πω επίσης ότι η Αλβανία το ολοκλήρωσε το κτηματολόγιο της, οπότε πλέον μένουμε η μοναδική χώρα η οποία δεν έχουμε κτηματολόγιο σε όλη την Ευρώπη. Και πόσα χρόνια να ακούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λάζαρ, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, είδατε. Ακόμα μια προεκλογική ρύθμιση. Και μια θλιβερή πρωτιά. Έτσι, άλλη μια θλιβερή πρωτιά. Πόσα χρόνια το ακούμε το κτηματολόγιο, είστε νεότεροι. Έχει ταλαιπωρήσει και το κοινό. Νομίζεις και εμείς. Πρέπει να υποβάλουμε τα δικαιολογητικά μας. Άλλο αυτό, ναι. Λέω πόσο χρόνια θα ακούμε το κτηματολόγιο, τα πρόστιμα και πόσο θα βοηθούσε για πάρα πολλούς λόγους να υπάρχει κτηματολόγιο. Έτσι, για πάρα πολλούς λόγους. Καλά, αυτονόητο. Τα αυτονόητα συνεχίζουμε και ψάχνουμε δυστυχώς ακόμη και τώρα. Ναι, αλλά παρότι έχουμε βγει από το μνημόνιο από τις 20 Αυγούστου, έχουμε βγει, σωστά το λέω, 21 Αυγούστου. Ναι, κάπου εκεί ήταν. Γιατί ήταν η ημερομηνία ορόσημο, μην ξεχνιόμαστε γι' αυτό. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν το μνημόνιο πάντως. Επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η συζήτηση, βλέπεις που βρισκόμαστε, έτσι. Τελευταίοι, έως και οι φίλοι γείτονες στην Αλβανία, κατάφεραν να φτιάξουμε το λόγιο, εμείς όχι. Και σκέψτε ότι είμαστε πόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα, με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις 120 δόσεις, ανοίγει και επίσημα δρόμος, ώστε να ενεργοποιηθούν οι δύο ηλεκτρονικές πλατφόρμες, μέσω των οποίων θα μπορούν πλέον οι οφειλέτες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Πότε όμως ανοίγουν οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, Αθανασία Κρύβου? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μέχρι αύριο, εκτός απρόοπτου βέβαια, θα ανοίξουν και οι δύο πλατφόρμες. Ιδάλλως θα πάμε από Δευτέρα, που τις περιμένουμε σίγουρα. Οι δύο πλατφόρμες θα είναι ανοιχτές για τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και αυτή για τις οφειλές για την εφορία μέχρι τις 28 Ιουνίου, εκτός αν περιμένουμε ίσως και τότε να δούμε κάποια παράταση. Τώρα η ρύθμιση προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα γίνεται με αίτηση που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας του ΕΦΚΑ, έχοντας τον αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και τον αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Θα μπορούν να μπουν οι οφειλέτες, να μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, να δίνουν τα στοιχεία τους. Εκεί θα τους βγάζει τόσο το ποσό που οφείλουν, το νέο ποσό που θα έχει επαναυπολογιστεί μαζί με τις προσαυξήσεις που θα έχουν περικοπεί και θα βλέπουν τις δόσεις που είναι να πληρώσουν και θα ενεργοποιείται η ρύθμιση εφόσον πληρωθεί και η πρώτη δόση. Τώρα, όσο αφορά την ρύθμιση προς την εφορία, αυτή θα γίνεται μέσω αίτησης του TaxNet, όπου εκεί με τους κωδικούς του TaxNet θα μπαίνουν, θα βλέπουν το ποσό που οφείλουν μαζί με τις προσαυξήσεις, θα βγαίνουν τα εισοδηματικά, το εισόδημα που έχουν δηλώσει την προηγούμενη χρονιά
Και αν αυτό είναι πάνω από 10.000, θα τους υπολογίζει και τη φοροδοτική ικανότητα που έχουν και θα υπολογίζονται έτσι και οι δόσεις που είναι να πληρώσουν. Και όταν πληρώνεται η πρώτη δόση, θα ενεργοποιείται η ρύθμιση και θα βγαίνει και η ταυτότητα της ρυθμισμένης οφειλής. Αθανασία, πάμε και στο μέτωπο των αιτιολογημένων απολύσεων και το ζήτημα που ανοίγει με το θέμα των αποζημιώσεων που προέκυψε σήμερα. Ένα νέο κύκλο συζήτησης για τις αποζημιώσεις έχει ανοίξει ο καινούριος κύκλος. Αυτό έχει προέλθει από το σύνδεσμο των επιχειρήσεων βιομηχανιών και από τον σύνδεσμο επιχειρήσεων πωλήσεως λιανικής πωλήσεως, όπου ο ένας με ανακοίνωσε και ο άλλος σύνδεσμος με υπόμνημα που έστειλε στη Βουλή, θεωρούν πως η ρύθμιση αυτή για την αιτιολογημένη απόλυση διαταράσσει την εργασιακή ειρήνη. Και μάλιστα αναφέρουν συγκεκριμένα και ζητούν μείωση των αποζημιώσεων, ειδικά στις περιπτώσεις όπου η απόλυση γίνεται λόγω υπαιτιότητας του εργαζόμενου, ότι εκεί δεν θα πρέπει να καταβάλλεται αποζημίωση. Μάλιστα. Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Θα δείξει. Ελπίζουμε να μην δημιουργηθεί και θέμα με τις αποζημιώσεις. Είναι το τελευταίο το οποίο θα περίμεναν χιλιάδες Έλληνες. Αλλά αυτά τα πράγματα ανοίγουν από εκεί που δεν τα περιμένεις. Από εκεί που βλέπεις ότι ωραία, αυτό που λέγαμε πριν, ότι βγήκαμε από το μνημόνιο, τώρα έχουμε και εκλογές, έχουμε παροχές, έχουμε ωραία πράγματα. Σου σκάει κατά κέφαλα έτσι, μια τέτοιο είδους. Εντάξει, παρότι βλέπεις ότι η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει και το ποσό για τον ακατάσχετο λογαριασμό, και με αυτό το θέμα να υποδεχτούμε τη συνάδελφο Μαρία Βουργάνα από τα Νέα, οικονομική συντάκτρια. Έχουμε τον ακατάσχετο λογαριασμό, όπου βέβαια αυξάνεται το ποσό το ακατάσχετο όριο, αλλά όχι για όλους. Είναι στα 1150. 1250 είναι σήμερα και ισχύει για όλους αυτή τη στιγμή. Και θυμίζουμε ότι είναι και η σύνταξη που θα μπει είναι ακατάσχετη. Ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Οι συνταξιούχοι θα δουν καθαρό το ποσό στο λογαριασμό τους. Για τον ακατάσχετο να πούμε όμως ότι αυξάνεται το όριο, αλλά δεν αυξάνεται για όλους. Και συγκεκριμένα δεν αυξάνεται για τους μικρούς. Οι μικροί που έχουν οφειλές, μέχρι μικρές οφειλές, και πληρώνουν μηνιαία δόση που δεν ξεπερνάει 400 ευρώ, για την ακρίβεια 417 ευρώ, δεν έχουν κανένα όφελος από τη νέα ρύθμιση που έρχεται. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί φτάνει, καλύπτεται από τα 1250 ευρώ, που είναι το γενικό όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Όσοι όμως έχουν μεγάλες οφειλές, και αναφέρομαι κυρίως σε επιχειρήσεις, οι οποίοι πραγματικά αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, εκεί θα δουν σημαντική αύξηση του ακατάσχετου ορίου και θα μπορούν να κινούν πιο εύκολα τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δηλαδή να πληρώνουν προμηθευτές, να πληρώνουν εργαζόμενους. Την καθημερινότητα της επιχείρησης. Ακριβώς, και να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Για μια επιχείρηση που πληρώνει μηνιαία δόση 10.000 ευρώ. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, αφού βέβαια έχει πληρώσει δύο δόσεις νωρίτερα, θα μπορεί να έχει ένα κατάσχετο όριο, να κινεί το λογαριασμό της 30.000. Δηλαδή είναι τα 10.000 επί 3. Και όσο είναι συνεπή στη ρύθμιση, αυτό το ποσό θα αυξάνεται. Κάθε μήνα που περνάει θα βλέπει ότι μπορεί να κινεί μεγαλύτερο ποσό στο δεσμευμένο λογαριασμό. Μέχρι να εξοφληθεί βέβαια η ρύθμιση, που εκεί θα ξεμπλοκάρει τελείως και θα τελειώσουν τα προβλήματά τους. Από όσο αφηνίστηκαν τώρα οι ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις? Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει με τις 120 δόσεις. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Περιμένουμε τις πλατφόρμες να ανοίξουν. Και εκεί που μένει να φανεί είναι πόσοι θα ανταποκριθούν στη ρύθμιση, πόσοι θα μπουν για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Πώς θα μπουν, είναι ένα ερώτημα. Και πόσο μετά θα μπορέσουν να τηρήσουν τις ρυθμίσεις και να είναι συνεπείς, έτσι. Και Μαρία, με αυτούς που είναι ήδη σε καθεστώς ρύθμισης, τι γίνεται? Όσον αφορά όσους είναι σε καθεστώς της πάγιας ρύθμισης των 12 δόσεων, μπορούν να επαναρρυθμίσουν οφειλή τους, και το υπόλοιπο που υπάρχει να το πάνε σε 120. Να το πάνε σε 120. Επί 10 δηλαδή. Ναι, και έχουμε πει βέβαια ότι δεν ισχύει δεν ισχύει το συγκεκριμένο μέτρο για αυτούς που είναι στην παλιά ρύθμιση των 100 δόσεων. Μάλιστα. Εκεί δεν έχουν να κάνουν τίποτα. Θα συνεχίσουν να την τακτοποιούν, να την πληρώνουν κανονικά. Μαρία Βουργάνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούτε ρυθμίσεις. Ο ακατάσχετος λογαριασμός αυξάνεται. Αυτό που λέμε τα ρύθμισα, όλα ένα τέτοιο πράγμα. Κέλυσε το πρόβλημά μου, Θανάση και Ανδρέα. Ναι, βλέπεις πάντως ότι ξέρεις, ένας που ξαφνικά λέει: τι έγινε, ρε παιδιά, βρέθηκα λεφτά.
Τι έγινε ξαφνικά και ανοίξαμε το πουγγί και μοιράζουμε ρυθμίσεις, παροχές, επιδόματα, συντάξεις. Τι έγινε. Εντάξει, κρατά τα μικροκαλάθη. Είναι αυτό που ο κύριος Τσακαλώτος λέει πάντως δεν υπάρχει πρόβλημα. Μετά μας έρχονται. Δεν υπάρχει πρόβλημα, σύμφωνα με τον κύριο Τσακαλώτο. Μετά μας έρχονται. Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι έργο αυτό που παράγει η κυβέρνηση τώρα, το τελευταίο διάστημα. Πρέπει να το παραδεχθείτε κι εσείς κι εμείς και όλοι μας και κυρίως Θεσσαλονική. Μετρό δεν είχαν, μετρό είδανε. Είδανε γένεια εμείς. Ακριβώς. Ναι. Το πότε θα τα βλέπεις. Γι' αυτό μας λέει ο κόσμος ότι τσακωνόμαστε στην τηλεόραση. Το πότε θα ξεκινήσει το μετρό να λειτουργεί είναι μια λεπτομέρεια. Σωστό. Τα εγγένεια είναι το θέμα που δεν γίνονται. Και ειδικά όταν επαναλαμβάνονται. Λοιπόν, η συνάδελφος Μαρία Γουγουτσά, η ανταποκρίτρια μας στη Θεσσαλονίκη, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι και από τη Θεσσαλονίκη. Σας θέλω λίγο πιο αισιόδοξο, σας παρακαλώ. Μα είμαστε, πέστε. Βλέποντα τον κύριο Σπίρτζη λοιπόν, και όλοι θα χαμογελούν. Τι εικόνα είναι αυτή, μεγαλειώδης. Μεγαλειώδης όμως. Στις Ράγες να πούμε ότι σήμερα τοποθετήθηκαν σήμερα το πρωί τα βαγόνια του πρώτου σειρμού του Μετρό Θεσσαλονίκης σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο που έγινε Πηλέας. Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη, ο οποίος σε δηλώσεις του μίλησε φυσικά για μια σημαντική και μεγάλη μέρα στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες η Αττικό Μετρό θα ξεκινήσει τους διαγωνισμούς για τις πρόδρομες εργασίες στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Με τη φράση «Φυσικά η Θεσσαλονίκη σήμερα αλλάζει σελίδα», ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό Γιάννης Μιλόπουλος στις δηλώσεις του επισήμανε ότι μετά από χρόνια εκτροχιασμού, σήμερα το μετρό εντροχιάστηκε. Να δώσουμε και λίγο ένα κλίμα γενικότερα για τον κόσμο που ακούει και αισιοδοξεί ότι έχει ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου του μετρό. Έχουν ολοκληρωθεί υπόγειες σύραγγες σε όλο το μήκος και των δύο γραμμών της πόλης και της Καλαμαριάς. Έχει ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό έργο των υπόγειων σταθμών και ήδη έχει παραδοθεί ο πρώτος στο Συντριβάνι πριν από ένα τρίμηνο. Την άλλη εβδομάδα παραδίδεται ο δεύτερος του Ευκλήδη και αμέσως μετά ο τρίτος που θα είναι του Παπάφη. Νομίζω πάμε με πολύ γοργούς ρυθμούς. Μαρία, έβγαλε και ανακοίνωση το μετρό για το τι ψηφίζει, γιατί είχαμε ακούσει τον κύριο Μιλόπουλο να λέει ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης ψηφίζει Νοτοπούλου. Η παρουσία της κυρίας Νοτοπούλου εκεί πραγματικά έδωσε μία άλλη νότα, ευχάριστη θα έλεγα. Τι λένε και νότα, ναι. Ναι, ναι. Άκρος ενδιαφέρουσα, διότι μία γυναίκα ανάμεσα στους παρευρισκόμενους εκεί έδωσε και ένα διαφορετικό κλίμα. Τώρα ποιος στηρίζει ποιον, εννοείται στα μεγάλα έργα, κάθε κυβέρνηση θα έχει τον πρώτο λόγο. Σωστό, έτσι γίνεται. Πάντα απλώς ήταν η δήλωση που συζητήθηκε, που είχε κάνει ο πρόεδρος του Μετρό, ο κύριος Μιλόπουλος, για το τι ψηφίζει το Μετρό. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το τι δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Σπίρτζης. Βάζω τις επόμενες μέρες θα σήμερα ήρθε ο πρώτος σειρμός και κατέβηκε στο αμαξοστάσιο. Είναι σύγχαμε με την εκλογική του καθηγητή, το περιβάλλοντο και με το θεώρημά του, αφού ο Πάουκ πήρε το πρωτάθλημα, τελειώνει το μετρό και αφού πήρε και τάπη, θα τελειώσει και πέτα στην Καλαμαριά. Εντάξει, δεν ήταν και πάρα πολύ καλό ο ήχος. Δεν ακούσαμε βέβαια πολύ καλά τα όσα είπε ο κύριος. Εντάξει, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους όμως, Βάσο. Δεν χρειαζόταν. Να θυμηθούμε, παιδιά, όμως, ότι είναι η δεύτερη φορά που ουσιαστικά η κυβέρνηση εγκαινιάζει το υποκατασκευή μετρό της Θεσσαλονίκης. Θυμόσαστε τα επικριτικά σχόλια που είχε δεχθεί ο Πρωθυπουργός χώρας το Δεκέμβριο. Ναι, όχι, τώρα εγκαινιάζει το σειρμό. Εκεί, καταλαβαίνεις. Μην τα μπερδεύετε. Δηλαδή θα έχουμε εγκαίνια. Κάθε σειρμού. Κάθε σειρμού. Αυτού σειρμού δηλαδή γίνεται. Ναι, ναι. Μάλιστα. Θα είναι και η κυρία Νοτοπούλου παρούσα. Συμπάσχει και αυξήσουμε και τα δημοσκοπικά τη ποσοστά. Έχουν καλά τα πάει όμως. Πολύ. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Προσεγγίζει το. Πολύ. Προσεγγίζει το 10. Προσεγγίζει το 10, νομίζω. Είναι κάτι είναι άσχημα. Αν σκεφτεί κανείς λοιπόν τη δυσκολία της περιοχής. Σωστό. Να πάμε όμως στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και στην συνέχεια έχουμε πλούσια πολιτική συζήτηση με καλεσμένο τον Θεόδωρο Δουλουμπέκη, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, είδαμε τα όσα έγιναν στην Θεσσαλονίκη και με τα εγγένεια του Συρμού και παρουσίες εκτός από τον κύριο Σπίτζ. Ήταν και οι τοπικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε και τον κύριο Στέλιο Παπά, που είναι ο επικεφαλής του ΟΑΣ, των Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης και πατέρας του Νίκου Παπά, πανταχού παρών στη Βόρεια Ελλάδα, ο κύριος Παπάς, έτσι. Ο Νίκος ή ο Στέλιος. Ο Στέλιος. Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε να βάλουμε στην συντροφιά μας, τη λευκή μας συντροφιά, για τον κύριο Θόδωρο Δουλουμπέκη, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλή επιτυχία, καθένα. Καλά κουράγια, καλά. Γιατί έχει τρέξιμο, είναι η τελική ευθεία. Είναι μεγαλύτερη η Ελλάδα από ό,τι περιμένουμε. Και ομορφότερη. Καλό είναι σίγουρο. Αυτό να την ανακαλύπτουμε. Ενίοτε. Εννοείται και να γνωρίζουμε και ανθρώπους από κάθε μεριά της χώρας. Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε, καταρχάς, ακούει ο κόσμος και εμείς παρουσιάζουμε εδώ στο σύρο στο δελτίο μας και τα βίντεο και τις πληροφορίες όλες αυτές τις εξαγγελίες. Παροχές, επιδόματα. Σήμερα ένα κάρο τροπολογίες που έχουν και οικονομικό χαρακτήρα και ωφελούν κάποιες ομάδες. Ξαφνικά βρέθηκαν χρήματα. Τι έγινε? Όχι, νομίζω δεν βρέθηκαν ξαφνικά. Βρέθηκαν μετά από πολλά χρόνια αρκετών κόπων του ελληνικού λαού. Πολλές φορές αντιμετωπίζονται διάφορες εξαγγελίες ως προεκλογικές ή ως επιδοματικές. Οι συγκεκριμένες ευτυχώς έχουν έναν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Είναι ιδεολογικά προσανατολισμένες για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ταιριάζουν στην ιδεολογία της Προοδευτικής Συμμαχίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε νομίζω ότι είναι το πρώτο βήμα της άρσης αδικιών που αρκετά χρόνια τώρα έχουν υποστεί κυρίαρχα άνθρωποι οι οποίοι δεν προκάλεσαν μια κρίση και κλήθηκαν να την διαχειριστούν και να την αντιμετωπίσουν. Αναπτυξιακά όταν λέτε? Αναπτυξιακά. Θέλετε να μας πείτε 2-3 παραδείγματα? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο, το αντικείμενο της κουβέντας. Ναι, ναι, ναι. Είναι ότι συνεχίζετε την επιδοματική πολιτική, σας κατηγορεί η αξιωματική και σύσσωμη αντιπολίτευση. Που τα ψήφισε. Που τα ψήφισε, ναι, ναι. Πράγματι. Θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι και αναπτυξιακό και ιδεολογικά προσανατολισμένο ταυτόχρονα. Η μείωση της φορολογίας στο συνεταιριστικό επιχειρήν οδηγεί τον κόσμο και στο να συνεταιριστεί, πράγμα που για ένα προοδευτικό χώρο είναι συνεπές. Από την άλλη δίνει και την ευκαιρία της ανάπτυξης των συνεταιρισμών. Είναι αναπτυξιακό σίγουρα και αντιμετωπίζει και την κρίση της νεανικής ανεργίας όταν δίνεις κάποια κίνητρα για να προσλάβουν νέους ανθρώπους στις επιχειρήσεις. Πάντως όλα τα προηγούμενα χρόνια, και θυμάμαι ήταν και η αντιπαράθεση που υπήρχε ανάμεσα στον κύριο Τσακαλώτο και τους εκπροσώπους των θεσμών, να υπερασπιζόταν ιδεολογικά ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο ο κύριος Τσακαλώτος την πολύ αυξημένη φορολογία. Τώρα η μείωση των φόρων έγινε η ιδεολογία της Προοδευτικής Συμμαχίας. Του φόρου προστιθέμενης αξίας. Γενικό, την υψηλή φορολογία παντού. Μπορούμε να δούμε δύο φορολογίες. Ο ΦΠΑ, ο οποίος είναι ένας φόρος τον οποίο τον πληρώνουν όλοι για τα ίδια προϊόντα, ανεξάρτητα με τα εισοδήματά τους, προφανώς η μείωσή του είναι πάντα θετική. Γιατί πιάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, τον πήγε στο 14, τον βρήκε στο 14, τον πήγε στο 23, τον ξαναπάει στο 14. Έχετε δίκιο, αυτό ήταν ένα αρνητικό γεγονός. Μπορούμε να συζητήσουμε μετά. Πολύ ευχαρίστως που αρχίζει και που τελειώνει η εθνική πολιτική και που αρχίζει και τελειώνει η ευρωπαϊκή πολιτική, μια και έχουμε και ευρωεκλογές. Ο φόρος των εισοδημάτων τώρα, αυτός πρέπει να είναι προοδευτικός. Αυτή είναι μια φορολόγηση η οποία δεν πρέπει να αντιμετωπίζει το ίδιο όλους. Πολύ χαμηλά εισοδήματα θα πρέπει να έχουν μικρότερο φόρο. Πολύ ψηλά εισοδήματα ενδεχομένως με το σημερινό καθεστώς να έχουν χαμηλότερο φόρο από ό,τι θα έπρεπε. Δεν μπορεί κάποιος που βγάζει 1 εκατομμύριο ευρώ να καθαρό εισόδημα ετησίως να μην φορολογείται ίσως και περισσότερο από το 35%. Δεν ξέρω κάποιον. Προοδευτική κλίμακα δεν είναι δύσκολο να βρεθεί κοινό στόχο. Να συμφωνήσουμε σε κάποια ποσά, κάποια ποσά και πάνω ή κάποια πολύ, πολύ μεγάλα εισοδήματα. Και να εντοπιστούν και αυτές οι φορολογικές ανισότητες. Γιατί αυτό είναι ένα διαχρονικό ζήτημα. Στο οποίο νομίζουμε ότι. Πρωτίστως να εντοπιστούν. Ούτε εσείς δώσατε λύση, αν και το είχατε ως λάβαρο στην πολιτική σας πριν το 2015. Νομίζω ότι ακόμα καμία εθνική κυβέρνηση. Έχει την απόλυτη ελευθερία της να χαράξει την εθνική της πολιτική. Ξέρετε, 8 στις 10 πολιτικές έρχονται από την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είναι και οι κρίσιμες ευρωεκλογές αυτές.
μέσα σε ένα πλαίσιο επιβαλλόμενης λιτότητας. Ως πολιτική προσέγγιση, εγώ διαφωνώ με αυτό, αλλά σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συμφωνούν με την τακτική της λιτότητας. Μπορείς να φτάσεις μέχρι ένα σημείο. Αν δεν αλλάξεις την κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική, δεν θα μπορέσεις να κάνεις και περισσότερα, ακόμα και να θες. Είσαι μέρος μιας ένωσης, ένα κομμάτι ενός μεγάλου παζλ. Ωστόσο, να φύγουμε από τα φορολογικά, από τα οικονομικά, τα οποία μας απασχολούν και δικαίως είναι στο επίκεντρο της προεκλογικής επιχειρηματολογίας. Πάμε να σας ρωτήσω έτσι σε πιο προσωπικά πολιτικά ζητήματα, βεβαίως πάντως. Επειδή μας αναφέρετε την έκφραση ιδεολογικό προσανατολισμό, ότι ήταν ιδεολογικά προσανατολισμένες παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Η συμμετοχή της κυρίας Κουντουράς στο ψηφοδέλτιο ήταν ιδεολογικά προσανατολισμένη στις αρχές τις οποίες εκπροσωπείτε διαχρονικά. Η κυρία Κουντουρά είναι μέλος της Προοδευτικής Συμμαχίας, δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μπορούσα καν να το φανταστώ αυτό. Νομίζω ότι η ίδια δεν είναι αριστερή. Ναι. Δεν προσδιορίζει τον εαυτό της. Πώς θα νιώσετε στο απευκταίο για σας σενάριο που εκλεγεί η κυρία Κουντουρά και εσείς, για παράδειγμα, ένας αριστερός που φαντάζομαι είχατε χρόνια στις κομματικές επάλξεις και όλα αυτά, μείνετε έξω από το Ευρωκοινοβούλιο? Σημασία έχει να εκλέξουμε όσους περισσότερους ευρωβουλευτές γίνεται και να υπάρχει εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο από την Προοδευτική Συμμαχία, από τον ΣΥΡΙΖΑ, σημαντική. Στην Προοδευτική Συμμαχία υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ίσως υπερβαίνουν το ευρύτερο φάσμα της κεντροαριστεράς. Αυτό είναι το ερώτημα. Αν η Προοδευτική Συμμαχία είναι ένας ιδεολογικός αχταρμάς που χωράει ο Πέτρος Κόκαλης, η Κουντουρά, ο Πάνος Λάμπρου, ο Θήμιος Λιμπερόπουλος, δηλαδή χωράει τα πάντα. Ναι, αλλά ρωτιέμαι ποιον εξαιρείται από αυτή την Προοδευτική Συμμαχία. Τον Άδωνη, τον Λοβέρδο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ιδεολογικός αχταρμάς δεν είναι. Τα ονόματα υπάρχουν, που σας έφερα είναι ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί, ο άλλος παρακεί. Γι' αυτό υπάρχουν 7 συγκεκριμένοι άξονες σε ένα προεκλογικό πρόγραμμα. Όποιος ταυτίζεται με αυτούς, όποιος συμφωνεί, μπορεί να συμμετέχει σε αυτό και μπορεί να το ψηφίσει. Ανεξαρτήτως του πολιτικού ή κοινωνικού παρελθόντος. Θεωρώ ότι πολιτικό και κοινωνικό παρελθόν θα οδηγήσει πάρα πολλούς να μην υπογράψουν αυτή τη συμφωνία των 7 άξονων. Ναι. Θέλετε να πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις, γιατί είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση, ουσιαστικά τις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις, μετά τις παροχές που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε και για τις ρύθμιση των 120 εντάσσεων. Λίγο, είδα κάτι πέρα. Ναι, είναι ψηλοσταθερές, με την έννοια ότι υπάρχει προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι μπορεί να μειωθεί αυτή η διαφορά μετά την εξαγγελία και την ψήφιση των μέτρων? Ακόμα και όταν ήταν περίπου στις 8, 9, 10 μονάδες που φαινόταν παλιά κάποιες δημοσκοπήσεις. Μπορώ να σας πω ότι δεν μπορούσα να το αποδείξω αυτό κοινωνικά. Έχουμε μία σειρά από άστοχες δημοσκοπήσεις αρκετά χρόνια τώρα. Όχι μόνο στην Ελλάδα και ευρωπαϊκά, και μάλιστα σε μια πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε έναν δημοσκόπο, έβαλε και μια ωραία διάσταση στο κομμάτι αυτό των δύο γενιών που ζουν στον πλανήτη και πώς μπορεί να τους προσεγγίσει κάποιος. Δεν θεωρώ ότι αποτυπώνουν αυτή τη στιγμή δημοσκοπήσεις αυτό τουλάχιστον που εμείς βλέπουμε έξω. Συνεπώς, δεν είναι χρήσιμες για να βγουν κάποια συμπεράσματα για το πώς τι θα δείξουν οι κάλπες 27 Μαΐου. Άρα ο στόχος για εσάς την επόμενη μέρα. Ποιος είναι, τι χαρακτήρα έχουν αυτές οι ευρωεκλογές? Δηλαδή, τι συμπεράσματα θα βγάλει το βράδυ ανάλογα το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, σε επίπεδο Ευρώπης πρέπει να συζητήσουμε για να δούμε. Είναι εκλογές μεγάλων διλημάτων. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άξονες και συγκεκριμένες πολιτικές που υπερασπίζεται από τη μία η ευρωπαϊκή δεξιά, η νέα δεξιά που σχηματίζεται, και από την άλλη η νέα αριστερά που σχηματίζεται στην Ευρώπη. Είναι εποχές για το αν θέλουμε πολύ Ευρώπη, λίγη Ευρώπη, αν θέλουμε πολιτική ενοποίηση ή όχι, αν θέλουμε μια επένδυση στη νέα γενιά, όπως είναι το πρόγραμμα όλων των προοδευτικών κομμάτων στην Ευρώπη, και των σοσιαλιστών και των δημοκρατών και της αριστεράς, ή αν θέλουμε επένδυση σε Frontex, και αυτοί είναι οι δύο πρώτοι άξονες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πρέπει κάποιος να αποφασίσει δηλαδή αν θα επενδύσουμε σε ζητήματα που δεν είναι ζητήματα μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουμε κάποιες ελίτ, ή αν θα επενδύσουμε στους πραγματικούς ανθρώπους, νέα γενιά. Νομίζω ότι αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών. Πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα το αποτελέσμα τους. Εγώ πιστεύω ότι οι προοδευτικές δυνάμεις θα έχουν την πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο. Να δούμε την επόμενη μέρα πώς θα διαχειριστούμε την πλειοψηφία αυτή. Αν ο κύριος Τσίπρας κάνει ντέρμπι, όπως είπε, τις ευρωεκλογές, πιστεύετε ότι θα είναι νίκη για τον ίδιο? Νίκη θα είναι κάθε νίκη της Προοδευτικής Συμμαχίας. Ήττα και με μισή μονάδα δεν είναι ένα καλό αποτέλεσμα για την Προοδευτική Συμμαχία. Εγώ αυτό που βλέπω έξω είναι ότι ο κόσμος στρατεύεται. Ο κόσμος προχωράει, συμπαρατάσσεται και έχει ξεκινήσει πλέον και αγωνίζεται και ο ίδιος. Ενώ στην αρχή βλέπαμε ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν ναι, θα ψηφίσω την Προοδευτική Συμμαχία, αλλά δεν ήταν και πολύ έτοιμοι να κάνουν μια καμπάνια. Γι' αυτό βλέπουμε ότι αυτό αλλάζει. Νίκη θα είναι η νίκη απόλυτη, σε απόλυτους αριθμούς. Αν ο κ. Μητσοτάκης ζητήσει εκλογές, εάν κερδίσει με πάνω από 3,9, την έχουμε κάνει σε όλους τους υποψήφιους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, την κάνουμε και σε εσάς. Κερδίσει με 3,9%. Ο κ. Τσίπρας κερδίσει με 3,8% και πήγε στον
Κάρολο Παπούλια τότε, mm-hmm. ως πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να του πει ότι υπάρχει ανισορροπία μεταξύ της κοινοβουλευτικής και της κοινωνικής πραγματικότητας. Mm-hmm. Θα δικαιούται πολιτικά ο κ. Μητσοτάκης να το κάνει? Καταρχάς, νομίζω ότι θα το κάνει αν κερδίσει με 4 μονάδες, γιατί ο ίδιος περιμένει μια νίκη 10 μονάδων, άρα θα έχει υποστεί μια ήττα. 3,8 είχατε κερδίσει. Τέλος πάντων, μονάδες διαφορά είναι ήττα για την Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αν είστε πίσω 4 μονάδες, θα είναι ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι για τα δεδομένα του κυρίου Μητσοτάκη. Όχι, εγώ σας εξήγησα ότι νίκη και ήττα είναι στο μηδέν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για εσάς, μια ήττα 4 μονάδες είναι καλό αποτέλεσμα? Μια ήττα 4 μονάδες, όχι. Είναι μια ήττα. Είναι ήττα, μάλιστα. Δεν υπάρχει. Η νίκη είναι από το μηδέν και πάνω. Να κερδίσεις. Λογικό. Για τον κύριο Μητσοτάκη, φαντάζομαι, υποθέτω, δική μου εκτίμηση, ότι μια νίκη του με 3-4 μονάδες διαφορά, όπως είπατε, θα είναι ήττα. Έχει βάλει τον πύχη πολύ ψηλά, αναντίστοιχα ίσως και με την κοινωνία. Τώρα για το αν θα δικαιούται, όχι, μικρή σημασία έχει τον Σεπτέμβριο, έχει εκλογέ. Θα είναι Σεπτέμβριο, θα είναι. Να σα ρωτήσω τώρα, κύριε Ζουμπέκη, για όλα αυτά τα φαινόμενα που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες, αλλεπάλληλα γεγονότα στο κομμάτι της ασφάλειας. Εσείς, για γεγονότα όπως το χτεσινό, έξω από μια εκδήλωση. Ενός υποψηφίου για το Δήμο της, υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου ούτε καν, για το Δήμο της Αθήνας. Πώς θα κρίνετε αυτά τα περιστατικά? Το βίωσα και εγώ στην Πάτρα πριν από μερικές μέρες, όπου ήμασταν σε εκδήλωση, όπου είχαμε την είσοδο αντιεξουσιαστών, με αφορμή νομίζω την άδεια του Κουφοντίνα, που του έχει στερηθεί. Κοιτάξτε, κάθε τέτοια προσπάθεια είναι καταδικαστέα. Τι να λέμε τώρα, είναι νομίζω μια κοινή αντίληψη. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να προλαμβάνουμε αυτά τα φαινόμενα, τόσο σε άμεσο επίπεδο, δηλαδή να δούμε τώρα πώς θα μπορούμε να σταματήσουμε. Γιατί ξέρετε, τώρα είναι και πολύ εύκολοι στόχοι. Γίνονται σε κάθε πλατεία εκδηλώσεις, από υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους μέχρι ευρωβουλευτές. Είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί κάποιος αυτό. Αλλά και μεσοπρόθεσμα, να δούμε λίγο πώς θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε τον κόσμο από το να στρέφεται σε τέτοιες πολιτικές. Το μήνυμα που εκπέμπεται από το αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από την κυβέρνηση συνολικά. Είναι προς την κατεύθυνση της, σε πρακτικό επίπεδο πια, καταδίκης των φαινομένων αυτών και της εξάλληψής τους? Ναι. Τότε γιατί δεν αντιμετωπίζει? Δηλαδή, ας πούμε ότι ο Ρουβίκονα θεωρείται σωστή, άρτια τη δήλωση της ενεργεία Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ότι ο Ρουβίκονας και οι συνδικαλιστές επί της ουσίας λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, είναι το ίδιο πράγμα, κάνουν τα ίδια... Δεν ξέρω τι, αυτό δεν το άκουσα. Ναι. Ρουβίκονας και οι συνδικαλιστές δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καλώς κάνετε και το διευκρινίζετε. Πώς τον αντιμετωπίζετε? Τι θεωρείτε ότι είναι ο Ρουβίκονας? Ο Ρουβίκονας είναι μια κίνηση παραβατική, διαμαρτυρόμενη, που δεν πολλές φορές πάει κόντρα στον νόμο, πολλές φορές φλερτάρει με τα όρια του νόμου. Οπότε ενώ μπορεί είναι να θεωρηθεί διαμαρτυρία. Όπως έλεγε ο κύριος Δραγασάκης σε μια εκδήλωσή του, είναι δικά μας παιδιά, μην τα μαλώνουμε, θα βρουν και αυτά το δρόμο τους. Δεν ξέρω αν είναι δικά τους παιδιά. Δικά μας δεν είναι. Δεν το νιώθω αυτό το πράγμα. Νιώθω ότι πολλές φορές ξεπερνάνε το όριο της παραβατικότητας. Αυτό. Ότι όλες αυτές τις πράξεις τις κάνουν στο όνομα του Κουφοντίνα? Δεν μπορώ να το σχολιάσω εγώ για το Ρουβίκονα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργούν, δεν έχω ιδέα. Δεν είναι πρόβλημα όμως μια κοινωνία που συζητάει κάθε μέρα αυτά όλα. Συζητάει για τον Κουφοντίνα, επειδή όλοι αυτοί στο όνομά του εκβιάζουν. Πρόβλημα είναι ότι το συζητάμε περισσότερο από όσο πρέπει, λίγες μέρες πριν γιατί από αυτό λύνεται. Που πρέπει. Γιατί δεν λύνεται ή δεν το λύνεται, είτε με ε, είτε με αλφαγιώτα. Ναι. Συζητείται περισσότερο ένα ζήτημα από όσο πρέπει λίγες μέρες πριν από τις πιο κρίσιμες ευρωεκλογές. Αν κάθε μέρα έχουμε σπασίματα από τους Ρουβίκονες στο όνομα του Κουφοντίνα, δεν είναι λογικό. Φαντάζεστε το. Σε ένα σημείο, ναι, φαντάζεστε... όσο παίρνει αυτό το πράγμα δημοσιογραφικά. Να σας το πω λίγο κατά αναλογία. Mm-hmm. Αν αυτά που κάνει ο Ρουβίκονας τα έκανε η βρωμερή συμμορία της Χρυσής Αυγής, η εγκληματική συμμορία της Χρυσής Αυγής, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα είχε την ίδια αντίδραση? Συγγνώμη, μην βάλουμε τα δύο πράγματα στο ίδιο τραπέζι. Τη μία μεριά έχουμε μία ναζιστική οργάνωση, η οποία λέω, έχει μεταχειριστεί θανάτους, όπλα, δεν διαφωνώ, ναζιστική. Δεν διαφωνώ. Ξέρετε, είπα εγκληματική συμμορία. Λέω, ναι. Θυμάμαι όταν η Χρυσή Αυγή πήγαινε στη Ραφίνα και βάραγε κάτι τέτοιους, ξεσηκωνόταν όλο το σύμπαν. Τώρα που μια ομάδα οργανωμένων πάει στις πρεσβείες, πάει και τραμπουκίζει ανθρώπους, είτε είναι ακτιβιστές, είτε είναι γιατροί, είτε είναι ακτιβιστές, συγγνώμη, συμβολιογράφοι, γιατροί, οτιδήποτε. Πάει και τους τραμπουκίζει, τους πάει στα γραφεία. Πάμε σε πρεσβείες, όπως είπαμε. Πάει σε κομματικές εκδηλώσεις και τα κάνει όλα αυτά. Δηλαδή έχει πάρει τον νόμο στα χέρια της. Αυτό που έκαναν και οι Ναζί με άλλο τρόπο. Πιστεύετε θα είχε η κυβέρνηση την ίδια αντίδραση? Καταρχάς, σας λέω ξανά, για ό,τι αφορά εμένα, να διαχωρίσω τελείως και δεν θα βάζα ποτέ σε μία πρόταση τους Ναζί με το Ρουβίκονα. Ποτέ. Αυτό αφορά εμένα. Εσείς το κάνετε δύο φορές, δεν έχει σημασία, το βλέπετε το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεύτερον,
Όποιος είναι παραβατικός και όποιος κάνει παραβατική συμπεριφορά θα πρέπει να έρχεται αντιμέτωπος με τον νόμο. Αν εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει ελλειπής αστυνόμευση, τότε αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης. Όχι, θεωρώ ότι υπάρχει ανοχή από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν είναι θέμα ανεπάρκειας πια. Νομίζω ότι στο Ρουβίκονα πια είναι θέμα ανοχής. Ότι διαχωρίζει τη βία με ιδεολογικούς όρους σε κόκκινη και μαύρη και δείχνει στη συγκεκριμένη βία ιδιαίτερη ανοχή ή και ευαισθησία. Αυτό θέλω να σας πω. Καταλαβαίνω. Γι' αυτό έβαλα ένα ακραίο παράδειγμα. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Μα δεν φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Υπάρχουν και προσαγωγές, υπάρχουν και άνθρωποι από οποιοδήποτε χώρο. Σας είπα. Η κυρία Γερμασίλη ταύτισε τους συνδικαλιστές με τον Ρουβίκονα. Δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Επί της ουσίας. Εγώ διαχώρησα τη θέση μου αυτό. Οι συνδικαλιστές και δεν ξέρω ακριβώς τι είπε η κυρία Γερμασίλη. Σας το λέω, δεν έχω διαβάσει την. Πριν από λίγο το ακούσαμε. Δεν το είδα. Ακριβώς σας λέω. Κάνουμε άλλη μία ερώτηση. Για να δείτε ότι έχω δίκιο. Οι συγκεκριμένοι, ξέρετε στο όνομα πιανού μιλούν. Στο όνομα του Κουφοντίνα. Ο Κουφοντίνας έχει 11 δολοφονίες. Η 17 Νοέμβρη, την οποία θαυμάζουν, έχει 26 νεκρούς αρθριστικά. Γι' αυτό σας λέω είναι η μαύρη και η κόκκινη βία που η κυβέρνηση δείχνει μια διαφορετική στάση. Εγώ δεν πιστεύω ότι δείχνει μια διαφορετική στάση. Νομίζω ότι το εξαντλήσαμε. Εσείς βλέπετε μια διαφορετική στάση. Εγώ δεν βλέπω. Το αποτελέσμα. Εγώ το αποτελέσμα δεν κάνω. Η αντικειμενική αλήθεια δεν νομίζω ότι δείχνει αυτό που λέτε. Υπάρχουν προσαγωγές. Υπάρχει καταστολή σε αυτό το πράγμα. Όταν γίνεται δεν λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Μια τελευταία ερώτηση, επειδή είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε έτσι και λίγο πιο πολύ στα δικά σας. Ποιον υποστηρίζει ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως πρόεδρο, γιατί δεν έχουμε μια ξεκάθαρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα της GUE NGL προφανώς στηρίζει το δίδυμο που κατεβάζει η GUE NGL. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι την επόμενη μέρα, επειδή θα βρεθούμε ανάμεσα στον υποψήφιο των Τίμερμανς ή τον Βέμπερ, μην το συζητήσουμε καν για αυτόν τον άνθρωπο. Ότι οι δυνάμεις όλες οι προοδευτικές θα στηρίξουν τον Τίμερμανς. Αλλά είναι προφανές ότι όποιος ανήκει στο κόμμα, την ευρωομάδα του θα στηρίξει τον υποψήφιο. Και τους δύο, δηλαδή. Γιατί είναι οι δύο υποψήφιοι. Ναι, είπα το δίδυμο. Ναι, που θα στηρίξει το δίδυμο αυτό. Μάλιστα. Σημασία έχει αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, η προοδευτική συμμαχία, η σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Να μεγαλώσει και να γίνει το ίδιο και στην Ευρώπη. Έχουν ξεκινήσει. Εντάξει, όταν πήγατε να το κάνετε, ψηλοαπέτυχε το πράγμα. Κάπου το χάσαμε στο δρόμο με τους Ποδέμους, με όλους αυτούς. Ξέρετε, είχαμε λίγο. Όχι, νομίζω. Περίεργα φαινόμενα και εκεί. Και στην Ισπανία εν μέρει έχει εφαρμοστεί, στην Πορτογαλία αρκετά. Η Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο δουλεύει με την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά με τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Νομίζω ότι οδηγούμαστε σε μια νέα αριστερά, μια νέα δεξιά. Μάλιστα. Και θα οδηγηθούμε και σε δύο διαφορετικές, σε καινούργιες συνθέσεις. Αυτή είναι μια προσωπική εκτίμηση. Σε καινούργιες συνθέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο μετά τις. Α δούμε πώς θα κατεύθυνση θα είναι. Να το πάρει προς το καλό των πολλών. Καλή επιτυχία κύριε Δημήτρη. Και θα σας ευχαριστώ για την ψηφοφορία. Να είστε καλά, είστε καλά ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και να πάμε. Α, θέλετε ένα σχόλιο με όλα όσα ακούσαμε. Ναι, θα δούμε. Σε ό,τι αφορά το θέμα της. Της Ευρωβουλής, πώς θα κινηθούν οι δυνάμεις ακριβώς, τι ισορροπίες θα διαμορφωθούν και αντιστοίχως θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για το τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτό είναι το μείζον ζήτημα το οποίο έχουμε πει επανειλημμένως ότι το ξεχνάμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρεις, θα βγουν και πιο γρήγορα συμπεράσματα, γιατί πριν από εμάς έχουν άλλες χώρες. Τώρα που το θυμήθηκα, ο ηγέτης ο Ποδέμος, σήμερα μου, πώς τον λένε, Ιγκλέσιας. Ναι. Δεν είχε γίνει και σ' άλλο στην Ισπανία, επειδή είχε μια βίλα. Ο ίδιος η αδερφή του, τι είχε συμβεί. Ο ίδιος είχε πάρει ένα δάνειο και είχε αγοράσει μια βίλα αρκετά έξω από την Μαδρίτη, με πισίνα και είχε γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο κύριος Ιγκλέσιας, αυτός με τον οποίο ο κύριος Τσίπρας, να πούμε ότι σηκώνανε μαζί τα χέρια στο όνομα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και όλα τα συναφή, μετά από λίγους μήνες ο ένας ήταν σε βίλα και ο άλλος σε κότερο. Πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά. Άμα κάνει πολύ παρέα με τον Ιγκλέσιας, λες, Θανάση. Ναι, όχι. Όχι. Από την αρχή. Βεβαίως το ερώτημα είναι στο τέλος ποιος ξόρκιζε τον άλλον. Γιατί ο κύριος Ιγκλέσιας για ένα διάστημα, βλέποντας τη στροφή που έκανε ο κύριος Τσίπρας στη μνημονιακή, έλεγε στο λαό της Ισπανίας τον Αστοντινίδη: Δεν έχουμε καμία σχέση με τον Τσίπρα. Ο Ιγκλέσιας τον απαρνήθηκε πρώτος. Τον τελευταίο καιρό ο κύριος Τσίπρας του τη γύρισε και του έκανε ρελά, στηρίζοντας τον κύριο Σάντσεθ στις τελευταίες εκλογές της Ισπανίας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο αστυνομικό μας δελτίο. Καθώς άγνωστοι δράστες προκάλεσαν εκρήξεις τη νύχτα σε δύο μηχανήματα ανάληψης μετρητών, τόσο στη Μεταμόρφωση όσο και στο Ελληνικό. Και στις δύο περιπτώσεις όμως είχαμε σοβαρές ζημίες. Πάμε να βρούμε το Θάνο Σωτήρη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Δύο οι περιπτώσεις, τρία τα ATM. Στην περίπτωση της Μεταμόρφωσης σε υποκατάστημα τράπεζας υπήρχαν δύο μηχανήματα αυτόματης ανάληψης. Οι δράστες λοιπόν τι έκαναν, πήραν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο, έπεσαν με το αυτοκίνητο πάνω στην πρόσωψη της τράπεζας, διέλυσαν την τζαμαρία και την πόρτα ασφαλείας και μετά μπήκαν μέσα, έβαλαν εκρηκτικά και στα δύο μηχανήματα, τα τίναξαν στον αέρα, πήραν τις κασετίνες με τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στη δεύτερη περίπτωση ήταν ένα το μηχάνημα σε σούπερ μάρκετ,
με τη γνωστή μέθοδο του, του εκρηκτικού αερίου, πλέον γνωστή. Το διέλυσαν, το διέριξαν το μηχάνημα και από εκεί άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα και εξαφανίστηκαν και στις δύο περιπτώσεις κινητοποιήθηκαν άνδρες ομάδας βίας, όμως δεν πρόλαβαν να τους βρούνε τους δράστες, είχαν ήδη εξαφανιστεί. Θάνο Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε. Νομίζω ότι είναι σύνηθες το φαινόμενο. Το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα με όλες αυτές τις επιθέσεις που γίνονται σε ATM κατά διάρκεια της νύχτας. Εντάξει, είναι πλούσιο το αστυνομικό δελτίο, παιδιά, από την ώρα που έχουμε ξεκινήσει αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και τι καταδικρίνεται. Υπονοείς κάτι. Δεν σκεφτούμε και πόσα ATM έχουν καεί ή πόσα πλέον τα βράδια, ιδιαίτερα σε πολλές γειτονιές του κέντρου της Αθήνας, δεν λειτουργούν γιατί κατεβάζουν ρολά για ευνόητους λόγους. Σκεφτείτε τι γίνεται. Τι να πεις. Τι άλλο έχουμε? Α, έχουμε πολλά. Μια μαρτυρία είχαμε σήμερα το πρωί έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Από το Σύλλογο Πυρόπληκτων. Από το Μάτι, τον Εύουτσα, την Κινέτα. Α, μάλιστα. Και άλλες περιοχές. Είναι αυτοί οι πυρόπληκτοι τους οποίους ο πρώην συνοδοιπόρος κυβερνητικός του κ. Τσίπρα τους είπε ότι εσείς φταίτε για την πυρκαγιά, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Λίγες μέρες αργότερα, γιατί χτίζατε αυθαίρετα και δεν κάνατε δρόμο προς την παραλία, λες και ήταν η δουλειά τους. Και είναι οι ίδιοι πυρόπληκτοι τους οποίους είπε ο Πρωθυπουργός ότι ακόμα και να σας έδινα βοήθημα 2.000 ευρώ θα το τρώγατε. Και τι θα το κάνατε, ναι. Πάντως, οργανώνονται οι άνθρωποι, έχουν φτιάξει και μια συλλογικότητα, προσπαθούν να διεκδικήσουν τα δίκαιά τους. Κατά καιρούς ζητούν συναντήσεις με την πολιτεία. Θυμίζω ότι εκείνο το καλοκαίρι είχε επισκεφθεί ο κύριος Τσίπρας λίγο μετά το Μάτι και είχε και βλέπαμε τις επόμενες ημέρες ζωντανές εικόνες από τη δημόσια τηλεόραση να γίνονται κάποιες κατεδαφίσεις, τα αυθαίρετα και ούτε καθεξής. Λοιπόν, η συνάδελφος. Η Κατερίνα Νόντα έχει όλο το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με πλακάτ λοιπόν, πανό και συνθήματα συγκεντρώθηκαν οι πυρόπληκτοι από το Μάτι και την Κινέτα έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 11 σήμερα το πρωί με σκοπό να διαμαρτυρηθούν, να εκφράσουν την οργή τους, καθώς 10 μήνες μετά τη Μαύρη Δευτέρα της 23ης Ιουλίου ακόμη δεν έχουν εξασφαλίσει την έκδοση αδειών για να χτιστούν τα σπίτια τους. Πολλοί από αυτούς, όπως μας λένε, μένουν ακόμη στις κατασκηνώσεις του στρατού. Οι πυρόπληκτοι λοιπόν διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των ζημιών, ζητούν απονομή δικαιοσύνης, διαβίου εξασφάλιση των εγκαυματιών και ανοικοδόμηση των περιοχών που έχουν πληγεί. Με κεντρικό σύνθημα είμαστε καμένοι και εγκαταλελειμμένοι. Κατερίνα, να σε ρωτήσω, δεν είχαν κάποια συνάντηση με εκπρόσωπο του Υπουργείου, γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι μπορεί να δουν τον κύριο Φάμελο, τον αναπληρωτή υπουργό? Καταθέτουν ψήφισμα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αναμένεται να συναντηθούν με τον αναπληρωτή υπουργό. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, η τροπολογία που λύνει το θέμα για τις οικοδομικές άδειες για τους κατοίκους στο Μάτι αλλά και σε άλλες πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η παύση καταβολής προστίμων, η αναστολή επιβολής κυρώσεων, η απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης περί μη υπαγωγής της έκτασης της διατάξης δασικής νομοθεσίας. Δηλαδή, η τροπολογία που αφορά ρυθμίσεις για την ταχύτερη ανάπλαση των πληγέντων, των πυρόπληκτων περιοχών και την επιτάχυνση διαδικασιών ανακατασκευής των πληγέντων κτισμάτων. Μάλιστα. Κατερίνα Νόντα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον όσα υποσχέθηκε η πολιτεία το καλοκαίρι, όταν το πράγμα ακόμα έκαιγε, θα γίνει πράξη. Νομίζω ότι είναι καιρός. Κόντευε να περάσει ένας χρόνος από τότε που είχαμε αυτή την τραγωδία. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, δουλειά φαίνεται ότι πιάνουν σύντομα οι φωτογραφικές κάμερες που βρίσκονται στις λεωφορολωρίδες και έχουν μείνει ενεργές εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς. Γιάννης Γιάκα, καλησπέρα. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα, μας ακούς. Βρισκόμαστε στην οδό Σταδίου. Ναι, σας ακούω. Βρέθηκαν φίλμ, γιατί ξέρεις, Σταδίου, λίγο πριν από το... Η δικαιολογία ήταν ότι δεν έχουν φίλμ οι κάμερες και δεν λειτουργούσαν. Από ό,τι φαίνεται θα βρεθούν φίλμ. Πάντως για την ιστορία να πούμε ότι 10 μέτρα πίσω μας βρίσκονται δύο κάμερες. Όπου η μία από αυτές είναι για τη λεωφοριολωρίδα εδώ στην οδό Σταδίου. Και όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ είναι η μειοψηφία των οχημάτων από αυτά που περνάνε μέσω της λεωφοριολωρίδας. Αυτή η εικόνα ελπίζουμε να αλλάξει τώρα που ο ΟΑΣΑ θέτει και πάλι σε λειτουργία τις φωτογραφικές κάμερες, όπως πολύ σωστά είπατε, στις λεωφοριολωρίδες. Ήδη εδώ και καιρό έχει υπογραφεί μία σύμβαση για να γίνει αυτό. Επίσης έχει υπογραφεί και ένα μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στον ΟΑΣΑ και στην ελληνική αστυνομία, ώστε η αστυνόμευση να είναι καλύτερη, διότι μία από τις αιτίες από τις οποίες
οχήματα απλά μπαίνουν σε λεωφορεολωρίδες και έτσι επεκτείνεται και ο χρόνος που κάνει ένα λεωφορείο να διανύσει μία αλφα απόσταση, είναι και η ελλειπής αστυνόμευση, δεν είναι μόνο ότι οι κάμερες δεν λειτουργούν. Λοιπόν, με αυτό το σύμφωνο, με αυτό το μνημόνιο, αν θέλετε, συνεργασίας, ελπίζει ο ΑΣΑ αυτό το πρόβλημα να λυθεί, καθώς αυτό μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι θα έχει πολλά ωφέλη και οικονομικά, αλλά και στον χρόνο αναμονής των επιβατών. Βέβαια, και να σκεφτούμε ότι πολλές φορές αυτές τις λωρίδες μπορεί να χρησιμοποιήσουν και τα περιπολικά και τα νοσοκομιακά, δηλαδή έχουν και σημαντικό ρόλο, πολλαπλούς ρόλους παίζουν οι λεωφορολωρίδες, όχι μόνο για τα λεωφορεία. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Ζιακά. Και όλα γίνονται λίγο πριν τις εκλογές. Να το βάλουμε και αυτό σαν στοιχείο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια υπόθεση να θυμηθούμε. Θέλεις να πεις κάτι, Θανάση? Όχι, όχι. Συμφωνώ απολύτως, με καλύψατε. Λοιπόν, να πάμε σε μια υπόθεση, τη γνωστή υπόθεση της καθαρίστριας από το Βόλο. Θυμόσαστε που είχε παραποιήσει το απολυτήριο ουσιαστικά του Δημοτικού. Εντάξει, η γυναίκα ήθελε μια θέση. Έχουμε εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα και θα μας τα πει όλα η Γογό Καλύβα. Καλησπέρα, Γογό. Καλησπέρα. Η αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Όλγα Σμυρλή, εισηγήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου την αθώση της 53χρονης καθαρίστριας από τον Βόλο. Συγκεκριμένα, η κυρία Σμυρλή ζήτησε να αναιρεθεί η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε δεκαετή κάθειρξη η 53χρονη από το πενταμελές εφετείο της Λάρισας, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε περιουσιακή βλάβη του ελληνικού δημοσίου, καθώς η γυναίκα έλαβε τους μισθούς που προβλέπονταν από τον προϋπολογισμό του κράτους με την οργανική θέση που κατήχε. Αξίζει να πούμε πως ήταν παρούσα σήμερα η 53χρονη καθαρίστρια στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου μαζί με την κόρη της, τον σύζυγό της και την μητέρα της. Μετά την διαδικασία, η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μακάρι να πάνε όλα καλά. Περιμένω την απόφαση του Αρείου Πάγου να δω εάν θα τελειώσει η περιπέτειά μου και τι θα κάνω με την ζωή μου. Μέχρι τότε θα μετρώει το άγχος. Από τον Άριο Πάγου εξαρτάται η ελευθερία και η ζωή μου». Εγώ, Καλύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτά και από το Βόλο. Ναι. Και θυμάσαι τι αντιδράσεις είχαν προκληθεί τότε, έτσι, για την συγκεκριμένη υπόθεση της κυρίας και ευτυχώς μειώθηκε. Άλλαξε όλη η ποινή, έτσι, σημαντική εξέλιξη. Είχαν γίνει ζητήσεις περί σκληρού προσώπου της εξουσίας εκεί που δεν πρέπει και αντίθετα μεγάλης χαλαρότητας εκεί που θα έπρεπε το κράτος να είναι πιο αυστηρό, όπως όλα αυτά τα φαινόμενα, όχι πιο αυστηρό, να τηρεί τους νόμους που ήδη υπάρχουν, όπως όλα αυτά τα φαινόμενα που συζητήσαμε νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση και τα λέμε αμέσως μετά. Ενέργεια και βιωτικό επίπεδο. Σημαντικά. Ενέργεια και προβιωτικό επίπεδο. Εξίσου σημαντικά.
Ανέβασέ τα με πολυβιταμίνη David Active με Ginseng και Q10. Και τώρα πολυβιταμίνη David Probio με προβιωτικά. Σειρά David της Health Aid. Ενέργεια και προβιωτικά σε νέο επίπεδο. Με Health Aid. Από τη Pharma Center. Με κέντρο το φαρμακείο. Το Βήμα της Κυριακής παρουσιάζει Umberto Eco, το εκδοτικό αριστούργημα «Αρχαία Ρώμη», η συναρπαστική ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα ανά τους αιώνες. Αυτή την εβδομάδα, ο πρώτος τόμος. Μαζί, ένα βιβλίο ντοκουμέντο, η ΕΡΤ εν τάφο, μια αποκαλυπτική μαρτυρία μέσα από την ΕΡΤ για τη μετατροπή της σε φερέφωνο του Μαξίμου. Ακόμη, 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Αρωθυμώσε, της Ρενέ. Κινήσεις, ανατροπές και μαρτυρίες από ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα. Και Βημαγκαζίνο, Special Edition, ένα πολυσέλιδο τεύχος. Μαρία Σάκαρη, αποκλειστική φωτογράφηση και συνέντευξη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής. Επιστρέψαμε λοιπόν για την πολιτική μας συζήτηση, παιδιά. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργό Ανάπτυξης και τομεάρχη πλέον ενέργειας και περιβάλλοντος του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον κύριο Κώστα Σκρέκα. Και φυσικά ο καλός συνάδελφος, ο Βασίλης Κανέλης, είναι μαζί μας να μας συνδράμει σε αυτή την κουβέντα. Καλησπέρα και να ευχηθώ και καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημα. Είμαι βέβαιος ότι θα στεφθεί με επιτυχία. Το ευχαριστώ πολύ. Το χρειαζόμαστε. Η προεκλογική σας εκστρατεία το βράδυ της Κυριακής, έχετε την αίσθηση ότι θα στεφθεί με επιτυχία? Και ποιο είναι το αποτέλεσμα που θα κρίνατε ως επιτυχίες για σας? Όπως όλα δείχνουν και. Σε επίπεδο διαφοράς εννοώ. Και οι επαφές που έχω με τον κόσμο δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ρεύμα το οποίο δεν νομίζω ότι γυρνάει πίσω. Να μην επαναλάβω αυτό το οποίο είχε πει ο μεγάλος Ανδρέας Παπαδρέου, ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, αλλά πραγματικά μια τέτοια αίσθηση έχουμε από τις επαφές μας με τον κόσμο. Τώρα νομίζω ότι είναι λίγο άκερο να συζητάμε για το θέμα ποια είναι η μεγάλη επιτυχία, ποια είναι η καλή διαφορά, ποια είναι. Θα το δούμε σε 7 μέρες. Παίζει το ρόλο του. Παίζει το ρόλο του. Δεν ξέρω. Θα παίξει. Ακούσατε. Ποιο είναι ο πύχη τη Νέα Δημοκρατία? Εγώ θα σα πω ότι σύμφωνα με τη δική μου εκτίμηση, η 27 Μαΐου δεν θα είναι ίδια με την 26 Μαΐου. Εγώ πιστεύω ότι η διαφορά θα είναι τέτοια που θα αφήνει πολύ λίγα περιθώρια στον κύριο Τσίπρα για να συνεχίσει να ξεδιπλώνει το στρατηγικό του σχέδιο έτσι όπως εκείνος έχει σχεδιάσει και έτσι όπως εκτιμούμε ή μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ. Άρα μπορεί 27 Μαΐου να πάτε για παράδειγμα στον κύριο Παυλόπουλο και να ζητήσετε εκλογές? Ο κύριος Τσίπρας το 2014 το έκανε. Είχε μια διαφορά της τάξης των 3-3,5 μονάδων και την επόμενη στιγμή πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε και ζήτησε εκλογές. Νομίζω ότι θα υποχρεωθεί να το κάνει ο κύριος Τσίπρας. Ο ίδιος είπε ότι οι ευρωεκλογές είναι ψήφος εμπιστοσύνης. Μετά το γύρισε, βέβαια, το είπε ότι είναι μια δημοσκόπηση. Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να παραμείνει όσο μένει κάνει κακώς η χώρα. Γιατί ήδη έχουμε μια παραταταμένη προεκλογική περίοδο, η οποία δεν μπορεί να συνεχίσει και τους επόμενους μήνες. Το κράτος έχει κατεβάσει τα μολύβια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ΕΣΠΑ δεν δουλεύει, τα έργα δεν δουλεύουν. Όλος ο κόσμος περιμένει. Αυτό το πράγμα, άμα θέλει να κάνει καλό στον κόσμο, καλό στους Έλληνες και καλό στον τόπο, το κύριο Τσίπρας, πρέπει να προκηρύξει εκλογές άμεσα. Και το λαό σας κρίνει. Και τι θα γίνει άμα δεν πετύχετε στους στόχους σας, άμα η Νέα Δημοκρατία δηλαδή δεν πάρει μια διαφορά πάνω από τρεις μονάδες? Λέμε τώρα ότι ακούστε, το σενάριο αυτό εγώ τι θα κάνετε. Θα σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι η διαφορά θα είναι τέτοια που όπως είπα δεν θα αφήσει στον κύριο Τσίπρα περιθώρια. Από εκεί και πέρα ο λαός είναι αυτός ο οποίος θα κρίνει και θα αποφασίσει. Ας περιμένουμε 10 μέρες και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, όλα θα βγουν στην κάλπη. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό το λέτε για την μεγάλη διαφορά, επειδή ήταν χθες στην Θεσσαλία. Χθες, προχθές στη Θεσσαλία ο κ. Μητσοτάκης, είδαμε Τρίκαλα, Λάρισα, αποτόλμησε και ανοιχτή συγκέντρωση. Και τουλάχιστον βλέποντας. Ήταν πάρα πολύ κόσμο. Ήταν πραγματικά και παλμό. Οι φωτογραφίες της Αυγής. Είδα τις φωτογραφίες της Αυγής. Ακούστε, εδώ υπάρχει. Είναι άθλιο αυτό το οποίο γίνεται. Που έδειξε, και, για να πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει, κάποιες φωτογραφίες στον τόπο της Αυγής. Ήμουν περίπου. Τι εννοούμε για την Αυγή, γιατί δεν είπαμε τι εννοούμε. Δείξαμε φωτογραφίες. Είναι απόγευμα. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε βράδυ. Όταν λέμε βράδυ, πολύ βράδυ. Είχε φωτισμό για να φαίνεται ο κόσμο και να φαίνεται ο ίδιο. Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί πήγαν μια-δύο ώρε πριν, τράβηξαν λίγο μερικέ φωτογραφίε και λένε ότι αυτή είναι η συγκέντρωση. Όποιο ζει απλά από την τηλεόραση θα δει ποια ήταν η συγκέντρωση. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ασφιχτικό, είχε παλμό, όρεξη και νομίζω ότι αντιπροσώπευε και έδειχνε αυτό το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχει ένα ρεύμα πολιτική ανατροπή τη σημερινή κυβέρνηση. Γιατί ο κόσμο βλέπει ότι δεν γίνεται τίποτα καλό για τον νοικοκυριό, για το σπίτι του, για τα παιδιά του. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν αλλάζει. Ό,τι και να λέει ο κύριο Τσίπρα, για παράδειγμα, κύριε Φουσκίδη, ότι τα πράγματα πάνε καλά και η οικονομία. Ο κόσμο τα ακούει αυτά,
όχι απλά γυρνάει την πλάτη, όχι απλά ηρωνικά χαμογελάει. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος εξοργίζεται όταν ακούει τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι 4 χρόνια η Ελλάδα έχει βγει από τα μνημόνια, από τα προβλήματα και ότι έξω ουσιαστικά υπάρχει ένας παράδεισος. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Τα πράγματα έξω στην αγορά, στην κοινωνία, στις οικογένειες είναι δραματικά. Ένα παράδειγμα θα σας πω και αφορά και τον τομέα στον οποίο είμαι υπεύθυνος, στον τομέα ενέργειας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 8 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι δεν μπορούν ή με τα δυσκολίες εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος, απέναντι στο λογαριασμό ενέργειας, στη ΔΕΗ, απέναντι στις υποχρεώσεις τους. Τα ψηφίσατε ωστόσο τα μέτρα. Τι εννοείτε, ψηφίσαμε τα μέτρα, τα σωστά, τα όχι τελευταία, τα άσχημα. Ποια είναι τα μέτρα. Οι εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός για την επιδοματική πολιτική, όπως την λέτε. Γιατί καταγγέλλεται για προεκλογικά τερτύπια και εν τέλει τα ψηφίζετε στην Βουλή. Αυτό πώς το εξηγείτε. Ψηφίσαμε, για παράδειγμα, τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Αυτό ήταν δικό μας μέτρο. Δηλαδή, μπορούμε να μην ψηφίσουμε δικά μας μέτρα. Τα οποία τα είχαμε εφαρμόσει, είχαν λάβει σάρκα και οστά και αυτοί τα κατήργησαν και πήγανε το διπλασία στο ΦΠΑ. Ψηφίσαμε, για παράδειγμα, αυτό το προεκλογικό επίδομα, όπως είπαμε, το οποίο είναι περίπου 500, εγώ θα πω κατά μέσο όρο είναι 600 ευρώ για τον συνταξιούχο, όταν μόνο από τη μείωση του ΕΚΑΣ έχει πάρει 2.500 ευρώ το χρόνο από αυτούς τους συνταξιούχους. Δηλαδή, εμείς δεν θα ψηφίζαμε κάτι, έστω και αν αυτό το οποίο είναι, που δίνει είναι μια παρονυχίδα. Εάν αλλά είστε κυβέρνηση, θα το διατηρήσετε αυτό. Ακούσατε, το επίδομα. Η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι απλά να διατηρήσει κάποια επιδόματα πραγματικά φτώχειας. Η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας είναι να διασφαλίσει ένα εισόδημα στην ελληνική οικογένεια και στο ελληνικό νοικοκυριό που θα έχει μια αξιοπρεπή ζωή. Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας και η Ελληνίδα δεν έχουν αξιοπρεπή ζωή. Οι περισσότεροι τουλάχιστον δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Δεν μπορούν να προετοιμάσουν τα παιδιά τους για τις πανελλήνιες έτσι όπως είναι σήμερα στην Ελλάδα. Αυτό δεν έγινε τα τελευταία 4 χρόνια. Όχι, αλλά έχει χειροτερέψει. Κύριε Κανέλη, έχετε δίκιο, αλλά έχει χειροτερέψει πολύ. Εγώ θα σας πω για παράδειγμα, πάλι από τον τομέα που είμαι, τα υπόλοιπα 40 χρόνια στη ΔΕΗ. Είχε ανίσπραχτα υπόλοιπα 1 δισεκατομμύριο το 2014, είχαν συσσωρευτεί το καλοκαίρι του 2014 1 δισεκατομμύριο και σήμερα η ΔΕΗ έχει 3 δισεκατομμύρια ανίσπραχτα την αγορά. Σήμερα ο πολίτης. Δεν πληρώνω, το κίνημα δεν πληρώνω. Φταίει το κίνημα, δεν πληρώνω και φταίει και το κίνημα, τα χαρίζω όλα, τα σφάζω όλα, δίνω 12 δις μέτρα και φέρνω 12, δίνω 12 δις, μέτρα, 12 δις παροχές μάλλον και τελικά φέρνω 12 δις μέτρα. Τι εννοώ δηλαδή. Φταίει μια πολιτική η οποία φτωχοποίησε πολύ περισσότερο τον Έλληνα, αύξησε την εκπληκτροπή σε εργασία και τις ευέλικτες μορφές εργασίας και δεν δίνει προοπτική στον Έλληνα. Το μεγαλύτερο, να το πω έτσι, λάθος το οποίο έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας αυτά 4 χρόνια, χωρίς να πω ότι ήθελε να κατασέψει την Ελλάδα, που το έκανε όμως τελικά σε μεγάλο βαθμό, ήταν ότι έχει στερέψει τις ελπίδες και την προοπτική από τον Έλληνα. Σήμερα ο Έλληνας δεν πιστεύει ότι του χρόνου θα είναι καλύτερη κατάσταση. Και αυτή η ψυχολογία αρνητική δεν βοηθάει ούτε την οικονομία να αναπτυχθεί, δεν βοηθάει ούτε και τον Έλληνα και την Ελληνίδα να έχουν το κουράγιο. Μήπως στερεύετε κι εσείς όμως από ιδέες, επειδή όλα όσα εξαγγέλλεται, καλώς ή κακώς, επειδή είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και έχει το την μαχαίρι πολυτέλη, και το καρπούζι στο κοινοβουλευτικό κομμάτι, επί της ουσίας είναι το ίδιο το κόμμα της, το ίδιο το κυβερνών κόμμα που πραγματοποιεί όλα αυτά που εξαγγέλλετε και λέτε εσείς όλο αυτό το διάστημα και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για παράδειγμα τη μείωση της φορολογίας για την οποία συζητήσαμε και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις. Ακούστε, μείωσε το ΦΠΑ, αυτό δεν είναι μείωση φορολογίας έτσι όπως την περιγράφουμε εμείς. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να μειωθούν οι φόροι, οι άμεσοι φόροι, οι φόροι στο εισόδημα που περιορίζουν το εισόδημα στο νοικοκυριό. Ο κύριος Τσίπρας πήγε και μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση, πράγμα το οποίο το είχε παραλάβει μειωμένο και το αύξησε. Έχει αυξήσει και άλλους φόρους που δεν τους έχει μειώσει. Αυτό που κάνει σήμερα ο κύριος Τσίπρας, εγώ τι πιστεύω ότι είναι και το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν έχει αντίκτυπο τελικά. Αυτή τη στιγμή στα δημοσκοπικά δεδομένα, πιστεύω και στην κάλπη, θα το δούμε όλοι. Αυτή τη στιγμή συντηρείται η μεγαλύτερη επιχείρηση εξαγοράς ψηφοφόρων σε εθνικό επίπεδο που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Εντάξει, γίνει και στο παρελθόν. Επαναλαμβάνω. Και όποτε έγινε, ποτέ δεν στέθηκε με επιτυχία. Είναι όπως ο δήμαρχος που πάει, ο χι δήμαρχος, έτσι. Ο οποίος πάει τελευταίες 2 εβδομάδες και ρίχνει άσφαλτο στον δρόμο για να πάρει την ψήφο των συνδημοτών του και στο τέλος χάνει με τεράστια φορά. Όλοι οι δήμαρχοι το κάνουν αυτό. Δεν το κάνουν όλοι. Και επί Νέες Δημοκρατίες γινόταν αυτά. Κάποτε ψηφίζαν και τα δέντρα, μετά οι παροχές. Υπάρχουν χρεοκοπημένες λογικές, χρεοκοπημένες πρακτικές, τις οποίες είχαμε αφήσει πίσω τουλάχιστον από 2004 να πω και μετά. Ο κύριος Τσίπρας επανέφερε ακριβώς αυτές τις χρεοκοπημένες πρακτικές. Αυτός που υποτίθεται ότι θα έφερνε το νέο. Αν το νέο είναι
να δίνεις υποτίθεται το δίθεν 13ο μισθό των Χριστουγέννων, μισό περικομμένο πολύ τον Μάιο, 20 Μαΐου πληρώνεσαι, 26 Μαΐου ψηφίζεις, και αν αυτό είναι το νέο, αν αυτό είναι δημοκρατικό, αν αυτό είναι προοδευτικό, να το χαιρόμαστε. Το θέμα είναι ότι τι θα έχει στον κόσμο. Εκεί πρέπει να επικεντρωθεί το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας και αυτοί που το κάνανε και εσείς που αντιπολιτεύεστε τώρα αυτή τη λογική. Αλλά παλιότερες κυβερνήσεις την είχαν υπηρετήσει. Την ανάλυση που κάνει ο κύριος Τουνάρας ότι αυτά τα μέτρα βλάπτουν την οικονομία, τη συμμερίζεστε? Δεν το γνωρίζω, δεν διάβασα ακριβώς τι είπε. Εκείνο που θα πω είναι ότι σήμερα επιβάλλεται να πάρουμε μέτρα ώστε να μπορούμε να δίνουμε βοήθεια στον κόσμο όπου χρειάζεται με τρόπο βιώσιμο και σταθερό. Το να τους δώσεις δηλαδή ένα προεκλογικό επίδομα που σε 1-2 χρόνια μπορεί εκ των πραγμάτων να μην μπορεί οι επόμενοι ή οι ίδιοι αν παραμείνουν να μην το δώσουν ή να πρέπει να αυξήσουν τους φόρους πάλι για να το δώσουν, αυτό δεν είναι βιώσιμο. Εδώ πια έχει ανάγκη ο τόπος βιώσιμων λύσεων. Βιώσιμων, οι οποίες θα είναι μόνιμες λύσεις. Ναι, αυτό θα πάρει χρόνο. Δηλαδή, ο κ. Τουρνάρας λέει ότι με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου δεν θα μπορέσει να πιεστεί το 3,5% φέτος, έτσι. Προφανώς, λοιπόν, κάτι βλέπει, με βάση τα στοιχεία. Εσείς, αν γίνετε κυβέρνηση, πού θα βρείτε τα λεφτά για να κάνετε πολιτική, κοινωνική πολιτική? Θα μου κάνετε μια πολύ υποθετική κατάσταση. Το ρωτάω για το εξής, ότι για να έρθει ανάπτυξη με βάση το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας, θα περάσει ένας χρόνος, 1-2 χρόνια. Δεν είναι κουμπί ανάπτυξη. Τι θα κάνετε, θα κόψετε τα επιδόματα που δίνει τώρα ο Τσίπρας, θα άλλες επιδοματικές πολιτικές που βοηθούν την κοινωνία, πολύ σωστή θα την κόψετε? Σας. Γι' αυτό και τι είπε ο κ. Μητσοτάκης. Την πρώτη μέρα που θα ξεκινήσουμε, αγώνας για μείωση των πλεονασμάτων, των στόχων. Εδώ δεν υπάρχουν μερικές λύσεις. Τα έχουν πει εδώ και δύσκολο. Δύο χρόνια. Δύσκολο στόχο. Εγώ θα σας πω το εξής. Και είδατε ούτε καν ο κ. Βέμπερ σε αυτό δεν είναι αρρωγός. Θα σας πω κάτι. Τι είπε ο κ. Μητσοτάκης? Δώσε μας ένα χρόνο. Στον ένα χρόνο δεν θα αλλάξουν ίσως πολύ τα πράγματα σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά της χώρας, θέλω να πιστεύω. Και ό,τι όπως φαίνονται, θα χειροτερεύσουν ίσως λίγο, θα πάνε λίγο καλύτερα. Πάντως θα είναι περίπου η μεγάλη εικόνα αυτή που έχουμε σήμερα. Σε αυτό το χρόνο εμείς όμως μπορούμε να δείξουμε πολλά πράγματα. Όχι στους ξένους, στους εαυτούς μας. Το θέμα δεν είναι να δείξει κάτι στους ξένους. Το θέμα είναι να δείξει κάτι στους Έλληνες. Πολλές φορές λέμε να έρθουν επενδυτές απ' έξω. Μα πρέπει πρώτα να επενδύσουν οι ίδιοι Έλληνες. Αν δεν δει ο ξένος να επενδύει ο Έλληνας στον τόπο του, θα έρθει εκείνος να ρισκάρει τα χρήματά του? Όχι, βέβαια. Απλά επειδή η Τρόικα αποφασίζει. Ναι, θα σας πω κάτι. Πώς θα αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη την επόμενη μέρα? Θα του δώσει δώρο το πλεόνασμα? Δεν ζητάμε δώρα. Δώρο, ξέρετε πώς το λέω. Ναι, συμφωνώ. Εμείς τι λέμε? Θέλουμε ένα χρονικό διάστημα 8-12 μηνών να δείξουμε πραγματικά το σχέδιό μας των μεταρρυθμίσεων των πραγματικών. Μεταρρυθμίσεων, όχι αυτό που έχει στο μυαλό του ο κόσμος που το πλήρωσε, να το πω έτσι, στο πετσί του. Πραγματικών μεταρρυθμίσεων που θα δώσουν ανάσα στην οικονομία. Να έρθουν χρήματα στην αγορά. Μπορούν να γίνουν μέσα από συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Μέσα από νέες επενδύσεις. Μέσα από απελευθέρωση επενδύσεων. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχει ξεχαστεί λίγο. Στη Χαλκιδική, τις σκουριές Χαλκιδικής, την Ελληνικός Χρυσός. Αυτή τη στιγμή είναι μια παγωμένη επένδυση που θα μπορούσαν να δουλεύουν 1.000 άτομα παραπάνω, που θα μπορούσαν να φέρουν 200 εκατομμύρια το χρόνο έσοδα στο κράτος, και αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν προχωράει, την έχουν κολλήσει για πραγματικά ανούσιους λόγους. Είναι ανούσιοι και θα το δείτε την επόμενη μέρα. Άρα θα την ξεκολλήσετε στην επένδυση, γιατί μας δίνετε είδηση τώρα. Αμέσως θα την ξεκολλήσουμε φυσικά. Αυτή τη στιγμή κολλάει σε άδειες ρουτίνας. Ναι. Για μια άδεια ανέργευσης. Δεν υπήρχε το 14 που κολλάει. Και όχι μόνο αυτό, θα σας πω. Τότε ξεκίνησε. Από το 12 και κάτι δεν είναι. Δύο χρόνια είχε η Νέα Δημοκρατία υποσυζόμενα το Πασόκ και τη Δημάρ τότε. Το ξέρετε πολύ. Σε δύο χρόνια η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε οικονομία στο μείον 7,5 ύφεση και παρέδωσε οικονομία στο συν 1,2% ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο. Δεν τα έκανε κιόλας τέλεια. Γιατί αλλιώς δεν θα έπεφτε. Λίμωνο, δεν είπα, αλλά κάτι έγινε κάτι, τότε. Το πλήρωσε ο κόσμος και την ψεύτικη και τη φρούδα ελπίδα. Την πλήρωσε. Γιατί αυτά που γίνανε το 2014 ακόμα σήμερα δεν έχουν γίνει. Και παράδειγμα, ΦΠΑ. Και για κάποιο λόγο. Πάντως να πω κάτι να ολοκληρώσω. Ναι. Η επένδυση εκεί όχι μόνο δεν προχωράει. Έχετε επενδυτή και έχει στείλει εξώδικο στην ελληνική κυβέρνηση και ζητάει 800 εκατομμύρια για διαθετικότητα κέρδη. Καταλάβετε τι κόσμο. Για να συμπληρώσουμε και αυτό που λέει ο Βασίλης ο Κανέλης. Και είναι ξεκάθαρο ότι οι δανειστές κάνουν τα στραβά μάτια στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτές τις παροχές που βλέπουμε. Στον αντίποδα, σε εσάς δεν τα κάνανε. Πού είστε το κατεξοχήν ευρωπαϊκό κόμμα της χώρας? Εγώ θα τολμήσω να πω κάτι. Ο κόσμος μέχρι τώρα νόμιζε ότι ο κ. Τσίπρας είχε πετύχει 2-3 πράγματα, τέλος πάντων, επειδή ήταν λίγο μάγκα στη διαπραγμάτευση και πήγαινε και διαπραγματευόταν έξω. Ο κόσμος τώρα κατάλαβε ότι ό,τι έχει πάρει ο κ. Τσίπρας αυτά τα ψίχουλα τα έχει πάρει επειδή τα έχει δώσει όλα.
ο κύριος Τσίπρας πραγματικά κατέβασε σε εισαγωγικά τα παντελόνια. Πολιτικά μιλάω. Γιατί φαίνεται και από τα εθνικά θέματα το πώς τα διαχειρίζεται, αλλά και αυτά τα οποία περιμένουν τη χώρα. Τα έδωσε όλα στους ξένους και πήρε παρονοχίδες. Εγώ ακόμα περιμένω να δω, για παράδειγμα, τι έχει πάρει η χώρα για αυτή την τραγική εθνική υποχώρηση ό,τι αφορά τη Συμφωνία των Σκοπίων. Τι πήρε η χώρα. Εμείς δώσαμε και όνομα, δώσαμε και εθνότητα, δώσαμε και τα πάντα, και ακόμα περιμένω να δω τι έχει πάρει η χώρα. Εκτός αν έχει πάρει, αντί για τη χώρα, έχει πάρει ο κ. Τσίπρας κάτι. Πήραμε τη βεβαιότητα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν, μιλούσε ελληνικά. Μάλιστα. Πάντως, τα πράγματα, επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολα. Και τελευταίο, βέβαια, έχουμε και το θέμα της ΔΕΗ. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι, είναι ένα ζητούμενο. Το 2018 ανακοίνωσε 903,8 εκατομμύρια ζημιάς. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ ζημιάς το 2018, 100 εκατομμύρια καθαρά κέρδη το 2014. Εσείς, για να ξέρετε. Τι θα κάνετε με τη ΔΕΗ, θα τη δώσετε στους ιδιώτες, θα την πουλήσετε. Τελειώνουμε με αυτή. Βέβαια, θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ιδιώτης να έρθει να ρισκάρει τα χρήματά του για να βοηθήσει τη ΔΕΗ. Εμείς. Κάποιες μονάδες μπορεί να ρισκάρει. Ακούσατε. Ήδη απέτυχε την πρώτη φορά η πώληση των ειδικών μονάδων. Περιμένουμε τώρα αν θα πετύχει. Εμείς αυτή τη στιγμή λέμε ότι δεν θα αφήσουμε να χρεοκοπήσει η εταιρεία σε καμία περίπτωση. Θα την ενδυναμώσουμε. Φυσικά και είμαστε υπέρ της σύμπραξης όπου μπορεί να γίνει ιδιωτικού με δημοσίου τομέα, έτσι ώστε ο ιδιώτης να προσφέρει και χρήματα και τεχνογνωσία και εμπειρία. Άμα είναι μια ισχυρή εταιρεία του εξωτερικού, μια μεγάλη εταιρεία στο εξωτερικό, η οποία έχει δυνατή θέση και οικονομική και έχει τεχνογνωσία, να βοηθήσει τη ΔΕΗ να παραμείνει ο βασικός πυλώνας της ενεργειακής ασφαλείας της χώρας, αλλά και της σταθερότητας της οικονομίας μας. Εμείς αυτό λέμε και αυτό θα κάνουμε. Θα διώξετε κόσμο από εκεί. Πρέπει να διώξετε κόσμο. Εμείς δεν θέλουμε να πωλήσουμε, να διώξουμε κόσμο, θέλουμε να αυξήσουμε τις δουλειές. Η Νέα Δημοκρατία τρία πράγματα θέλει. Γιατί ο Φωτόπουλος ασφάλεια, ο κύριος Φωτόπουλος. Και ο κύριος Λιμπερόπουλος με το ταξί έρχεται. Ο κύριος Φωτόπουλος, χωρίς να πω πολλά, πρέπει κάποια στιγμή να πει για αυτά τα οποία δεν έκανε ή για αυτά τα οποία έκανε και ήταν λάθος. Κάποια στιγμή θα γίνει και ένα τέτοιο διάλογο ανοιχτό, γιατί νομίζω ότι όλοι πια θέλουν να βοηθήσουν τη ΔΕΗ και όλοι καταλαβαίνουν τα λάθη που κάνανε πριν. Η Νέα Δημοκρατία σημαίνει ασφάλεια, σημαίνει λιγότεροι φόροι και σημαίνει περισσότερες και καλοπληρωμένες δουλειές. Αυτά τα τρία είναι η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπρέκα. Εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, κύριε Σπρέκα. Καλή δύναμη, βέβαια, είπα και επιτυχία στο εγχείρημα. Να είστε καλά. Γιατί πλησιάζουν και οι δικές σας εκλογές ως ΟΝΟΥΠ, οπότε να προετοιμάζεστε. Να τα κρατήσουμε. Και εγώ κρατάω πιο πολύ το πρώτο που δεσμεύτηκε ο κύριος Σπρέκας για την ασφάλεια. Γιατί αυτό είναι το θέμα που απασχολεί τη σημερινή κοινωνία με βάση τα επεισόδια που έχουμε και τις καθημερινές επιθέσεις. Ναι, νομίζω το άσχημα. Σχολίασε αυτό που είπε ο κύριος Σπρέκας για τη συμφωνία των Προεσπών αλλά και το σχόλιο μου που επακολούθησε. Προφανώς έχεις αρχίσει να έρχεσαι προς τη μεριά μας. Καθόλου. Όχι. Σίγουρα. Όχι, καθόλου. Γιατί αλλά κρατήθηκες, λέω, οπότε. Το θεωρεί χαμένη υπόθεση. Κερδισμένη. Κερδίθηκε η υπόθεση, οπότε τελείωσε. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Πάει. Και νομίζω θα δείξει ο χρόνος ποιος είχε δίκιο. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θα δείξει ο χρόνος πάντα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, πάμε στα διεθνή μας. Νέο αυστηρό μήνυμα του Κογκρέσου στην Τουρκία. Είχαμε σήμερα. Δεν πρόκειται να μείνει, λέει, παθητικός θεατής στο ενδεχόμενο της απόκτησης του ρωσκού συστήματος των S-400, προειδοποιώντας ότι μία τέτοια εξέλιξη θα επιφέρει σοβαρές συνέπειες. Σοφία Καρτάλη. Καλησπέρα. Με νέο διακομματικό ψήφισμα, το Αμερικανικό Κογκρέσο προειδοποιεί την Άγκυρα για ακόμα μία φορά πως αν προχωρήσει στην αγορά του αντιπυραυλικού συστήματος S-400 θα έχει σοβαρές συνέπειες. Και ποιες είναι αυτές οι συνέπειες? Είναι η επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο του νόμου για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων, η ακύρωση της παραλαβής των F-35, αλλά και η αποβολή από το πρόγραμμα κατασκευής των υπερσύγχρονων αμερικανικών μαχητικών. Τώρα, στις απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, απάντησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί της Αμερικής ότι το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα αποτελεί απειλή για τα F-35 δεν ευσταθούν και για ακόμα μία φορά επανήλθε στην τουρκική πρόταση για τη σύσταση μιας κοινής ομάδας εργασίας, η οποία θα εξετάσει ουσιαστικά αυτές τις ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και να σημειωθεί ότι χθες είχε αποκλείσει και το γεγονός να ουσιαστικά να πάρει μια αναβολή παραλαβή των S-400. Τώρα έχουμε και μια εξέλιξη όσον αφορά την Κύπρο. Η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε σε μια θωράκιση της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την υπογραφή μια στρατιωτικής συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας, όπου σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία ο γαλλικός ναυτικός
ναυτικό στόλος, θα μπορεί να χρησιμοποιείται, θα μπορεί να χρησιμοποιεί τη ναυτική βάση στο Μάρι, ο γαλλικός ναυτικός στόλος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρτάλη, για το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν. Έτσι έχουν τα πράγματα από πλευράς ΗΠΑ. Εντάξει, είναι θέμα που καίει τις Ηνωμένες Πολιτείες το θέμα. Και είναι και κωμικό για το ΝΑΤΟ, έτσι, για τη φιλοσοφία του ΝΑΤΟ. Και το που αγοράει όπλα. Και για την ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή τα διάφορα φλερτ της Τουρκίας με την Ρωσία και όχι μόνο. Ναι, και για να δούμε γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το θέμα, επαναλαμβάνω, έρχεται σε σύγκρουση με τη φιλοσοφία του ΝΑΤΟ. Έτσι και αν θυμίζω ότι γιατί δημιουργήθηκε το ΝΑΤΟ, έτσι. Όλοι ξέρουν γιατί δημιουργήθηκε, ναι. Ποιες ήταν οι σχέσεις με τη Ρωσία, τώρα να πηγαίνει με τη Ρωσία, με την ΕΣΤ, τη Σοβιετική Ένωση, τώρα να πηγαίνει να αγοράει όπλα από τη Ρωσία είναι μείζον θέμα. Διαχρονικά είναι και θα είναι. Πάμε Ευρώπη. Πάμε Ευρώπη. Είχαμε debate χθες. Ναι, θέλετε, πάμε να δούμε. Θέλετε να τα δούμε. Ναι, εκεί κάνουμε debate. Εμείς. Εκεί κάνουμε debate. Και εδώ θα γίνει debate όταν θα έρθει η ώρα. Το έριξε το καρφάκι σου εσύ στην Πυριακή. Και εσύ μπορείς να προχωρήσεις να παρουσιάσεις το θέμα. Εγώ όχι. Έχουμε την Ιουλία Βαλισσαράτου για να μας τα δώσει όλα αναλυτικά. Τι ακριβώς έγινε χθες. Ιουλία, καλησπέρα. Έτσι ακριβώς. Ένα debate λοιπόν για τον διάδοχο του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Βέβαια, κανένας δεν μπορεί να μιμηθεί τον ανεπανάληπτο Γιούνκερ, αλλά η αλήθεια είναι πως πρέπει κάποιος να τον αντικαταστήσει. Ήταν ιδιαίτερα γιατί... κεφάτος, πράγματι. Ο Γιούνκερ θα μας μείνει αξέχαστος. Και του χρωστάμε πολλά ως χώρα. Γιατί πολλοί, ξέρεις, το βλέπουν λίγο ξεχνώντας τι έγινε το 2015. Του χρωστάμε πάρα πολλά ως χώρα του κύριου Γιούνκερ για εδώ που είμαστε. Τώρα να δούμε τους υποψήφιους, ξεκινώντας από τον Βέμπερ, ο οποίος είναι Γερμανός, είναι χριστιανό κοινωνιστής. Θεωρείται αμφιλεγόμενο πρόσωπο πάντως, γιατί προεξόφλησε την άρνηση για έναν ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό, ενώ απέδωσε τη λιτότητα στην κυριαρχία, όπως είπε, των σοσιαλιστών σε θέσεις κλειδιά, όπως του Προέδρου του Eurogroup Μάριο Σεντένο και του Επιτρόπου Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί. Τώρα, ο Ολλανδός Φρανς Τίμερμανς έκλεψε τις εντυπώσεις, καθώς παρομοίωσε το Brexit με το Games of Thrones και μάλιστα ανθρώπων που έχουν πάρει στεροειδή για να ουσιαστικά παρομοιάσει το πώς ακριβώς φέρονται οι Βρετανοί που σε εμάς απ' έξω φαίνονται τουλάχιστον ότι έχουν βγει εκτός ελέγχου. Από την άλλη πλευρά, έχουμε τον βλέπουμε κιόλα τον Τίμερμανς, ο οποίος κέρδισε τις εντυπώσεις, ανήκει στους σοσιαλδημοκράτες. Τώρα, η Δανή Μαγκρέτε Βεστάγκερ είναι ένα από τα έξι μέλη των Φιλελευθέρων που είναι υποψήφια για την Προεδρία. Είναι η σημερινή Επίτροπος Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χρυσό κορίτσι της Ευρώπης, Ιουλία. Εκείνη ακριβώς είναι από τις γυναίκες τις δύο που συναγωνίστηκαν στο debate που έκλεψε ακόμα περισσότερο τις εντυπώσεις, γιατί πράγματι μίλησε στην καρδιά αυτό που λέμε της Ευρώπης, λέγοντας ότι αυτό που γίνεται τώρα με τα fake news είναι εκτός ελέγχου, γι' αυτό και θα πρέπει όλοι να δράσουμε, τι βλέπετε, αυτή είναι η Βεστάγκερ, πρέπει να δράσουμε όλοι ώστε να βγάλουμε αυτή τη γάγκρενα, η οποία ουσιαστικά είναι εχθρός της δημοκρατίας. Και τέλος είχαμε και τη Σκα Κέλλερ, είναι γνωστή η Σκα Κέλλερ. Φίλη του κυρίου Τσίπρα. Είναι στη Συμμαχία των Πρασίνων όμως επίσημα, η οποία είπε ότι η κατάσταση με την Αυστρία που έχει ακροδεξιό κόμμα ή με τον Όρμπαν, το οποίο το θεοχαρακτήρισε φαινόμενο, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει, λέει, να κρατήσουμε αποστάσεις από αυτά τα κόμματα ή θα στηρίξουμε, είπε, τις ευρωπαϊκές αξίες ή δεν θα το κάνουμε. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι δεν έχει σημασία εάν είναι αυτοί οι έξι υποψήφοι. Μπορεί να διοριστεί ένας πρόεδρος της Κομισιόν ακριβώς από τις ζυμώσεις που θα γίνουν αργότερα όταν βγουν τα κόμματα και οι δυνάμεις τους. Οπότε μπορεί αυτοί οι έξι να μην είναι κάποιος από τους έξι, μπορεί να βγει και κάποιος φίνα, οπότε θα δούμε τώρα. Θυμάμαι πριν από λίγο καιρό ένα μανιφέστο, αν δεν κάνω λάθος, του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας, του Ματέο Ρέντσι, υπέρ της κυρίας Άγγελας Μέρκελ. Ακριβώς. Είχε ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Να το κρατήσουμε αυτό που είπες. Λοιπόν, ακριβώς για αυτό το είπα. Λοιπόν, Ιουλία Βελισσαράτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φίλοι Κυριάκου, φίλοι Τσίπρα είναι αυτές δηλαδή οι εκλογές της Κομισιόν. Γιατί ο κύριος Μάρφε Βέμπερ, να πούμε ότι ξεκίνησε την καμπάνια του για την προεδρία της Κομισιόν από εδώ, από την Αθήνα. Ο κύριος Τσίπρας έχει φιλίες και με τον κύριο Τίμερμανς και με την κυρία Σκα Κέλλερ. Θα σας ακούσει η κυρία Γεννηματά ότι έχει φιλίες με τον κύριο Τίμερμανς, να σου πω εγώ που τον. Γιατί η αλήθεια δεν το είναι. Το διεκδικούν και οι δύο. Ναι, και το τελικά. Διεκδικούν, αλλά είναι αλήθεια. Ο Τσίπρας, και μάλιστα με το ελεύθερο της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας κάνει ο Τσίπρας αυτό το παιχνίδι. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε Παρίσι. Και Παναγία των Παρισίων, να δείτε τι σας έχω εδώ. Θα μας τα πει καλύτερα η Μίνα Ράλλη, καθώς υπάρχει ένα σχέδιο αρχιτεκτονικής αναφορικά ουσιαστικά με την αποκατάσταση της στέγης. Καλησπέρα, Μίνα Ράλλη. Να ξεκινήσουμε πριν πάμε σε αυτό, να πούμε για τις δωρεές και στη συνέχεια θα δούμε και τις προτάσεις που υπάρχουν. Αφαντές οι δωρεές τελικά. Γραφεία.
δεν είναι ακριβώς άφαντες. Απλά το γεγονός είναι ότι μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να συγκεντρωθούν περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 1 δις ευρώ. Και αυτό γιατί πολλά από τα χρήματα που είχαν υποσχεθεί ότι θα διαθέσουν ως δωρεά διάσημοι επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο, όπως δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος του Παρισιού, δεν έχουν συγκεντρωθεί ακόμα. Η συγκέντρωση των δωρεών όμως συνεχίζεται κανονικά. Να σας πω ότι από τα 13 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 9 εκατομμύρια προέρχονται από 40.000 μεμονωμένους πολίτες οι οποίοι έχουν κάνει δωρεές, όχι μόνο από τη Γαλλία αλλά από ολόκληρο τον κόσμο, και μόλις 4 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από επιφανείς επιχειρηματίες. Να θυμίσουμε ότι έχει υποστεί πολύ σοβαρές καταστροφές η Παναγία των Παρισίων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 15 Απριλίου και αυτό είχε προκαλέσει και ένα παγκόσμιο κύμα αλληλεγγύης και τότε πολλοί αρχιτέκτες, πολλοί επιχειρηματίες επιφανείς είχαν δηλώσει ότι θα διαθέσουν πολύ μεγάλα ποσά για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών. Και να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Έχει ξεκινήσει λοιπόν ένας διεθνής διαγωνισμός στη Γαλλία και διάφορα αρχιτεκτονικά γραφεία καταθέτουν τις προτάσεις τους για την ανοικοδόμηση του Καθεδρικού Ναού. Έχουμε λοιπόν μια πολύ πρωτότυπη ιδέα από ένα γραφείο της Στοκχόλμης, η οποία Βάσο προτείνει να κατασκευαστεί μια πισίνα στην ταράτσα της Παναγίας των Παρισίων. Προτείνει μάλιστα η πισίνα αυτή να έχει σχήμα σταυρού και περιμετρικά της πισίνας να υπάρχουν τα γάλματα των 12 αποστόλων, τα οποία δεν έχουν καταστραφεί και αυτό γιατί είχαν απομακρυνθεί πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς, καθώς γίνονταν εργασίες αποκατάστασης. Να πούμε βέβαια ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει ότι ο στόχος του είναι σε 5 χρόνια η Παναγία των Παρισίων να γίνει ακόμη πιο όμορφη από ό,τι ήταν. Δεν ξέρω βέβαια αν όταν έκανε αυτή τη δήλωση είχε στο μυαλό του τόσο πρωτότυπες ιδέες, γιατί θα πρέπει να σου πω ότι εκτός από την πισίνα έχει προταθεί ακόμα από άλλα γραφεία να κατασκευαστεί στην ταράτσα της Παναγίας των Παρισίων θερμοκήπιο, πάρκο, ακόμη και δάσος. Εντάξει, από ιδέες, δόξα τω Θεώ, δεν στερεύουμε. Να σε καλά, Μίνα Ράλη, ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Εσείς τι προτιμάτε, ο Χριστός και η Παναγία τώρα. Γιατί? Κότερο. Πισίνα. Κότερο. Μάλιστα. Εννοείς κάτι? Όχι. Θες να το συνδυάσεις. Άμα το νερό, τώρα πισίνα, τώρα το. Άμα το βάρος και όλα αυτά. Θαλασσινό νερό. Θα είναι δίπλα στο Σικουάνα. Ναι. Λοιπόν, αυτές και άλλες παράξενες ειδήσεις μπορούμε να παρακολουθήσουμε στο επόμενο ρεπορτάζ, το οποίο έχει επιμεληθεί η Ελευθερία Νταβατζή. Σοκάρει η εικόνα του ειδικού καλαθιού που κρέμεται από έναν γερανό και αιωρείται ανεξέλεγκτο. Το καλάθι χτυπά στις πλευρές του κτηρίου, 260 μέτρα πάνω από το έδαφος, με τους δύο καθαριστές τζαμιών να προσπαθούν να κρατηθούν όσο πιο γερά μπορούν. Ο γερανός σταμάτησε να λειτουργεί και έμεινε στον αέρα την ώρα που οι δύο εργάτες καθάριζαν το ψηλότερο κτίριο στην Οκλαχώμα, τον πύργο του Ντέβον, ενώ στην περιοχή έπνεαν πολύ δυνατή άνεμη. Το να έχει κάποιος την ψυχραιμία να πιάσει το σχοινί και να το ασφαλίσει ενώ ταλαντεύεται 50 ορόφους πάνω από το έδαφος είναι εκπληκτικό και πρέπει όλοι να το αναγνωρίσουμε στους πυροσβέστες. Η αγωνία έλαβε τέλος λίγη ώρα αργότερα, όταν οι πυροσβέστες κατάφεραν να κατεβάσουν με σχοινιά τους δύο άνδρες, τα οποία και έδεσαν στο ειδικό καλάθι, μεταφέροντάς το στην οροφή του κτηρίου. Ένα ελικόπτερο τύπου Bell 206 κατέπεσε στον ποταμό Χάτσον λίγο πριν ο πιλότος του ξεκινήσει την προσγείωση. Μείναμε έκπληκτοι γιατί ξαφνικά είδαμε ένα ελικόπτερο να στριφογυρίζει, δείχνοντας να έχει χαθεί ο έλεγχος του. Ο πιλότος, όταν αποφάσισε να ξεκινήσει την προσγείωση, συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πάει καλά. Έχασε τον έλεγχο του ελικοπτέρου με αποτέλεσμα αυτό να βρεθεί σε περιδίνηση για αρκετά λεπτά πριν τελικά πέσει στο ποτάμι. Ο 35χρονος πιλότος Έρικ Μοράλες ήταν ο μοναδικός επιβάτης του ελικοπτέρου και γλίτωσε μόνο με ελαφριά τραύματα στο χέρι. Ένας εργάτης στο ελικοδρόμιο υπέστη επίσης ελαφρά τραύματα, πιθανότατα από τα συντρίμμια που εκτοξεύτηκαν προς διάφορες κατευθύνσεις, στον οποίο και παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα τι ακριβώς προκάλεσε την πτώση του ελικοπτέρου. Τώρα, μετά το βίντεο, νομίζω αρκετά ενδιαφέρον και ανησυχητικό. Πάμε στην πολιτική μας κουζίνα, γιατί έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Μπαριώτα, βουλευτή Λάρισας του Κινήματος Αλλαγής. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπαριώτα. Είστε καλά? Ναι, λίγο από τη Βουλή όπου έγινε μια βροχή τροπολογιών, έτσι, προεκλογικών. Ήταν η κύρωση, μια τυπική διαδικασία, η κύρωση μιας δωρεάς προς το νοσοκομείο Πεντέλης, η οποία αφενός με γέμισε από μια βροχή τροπολογιών, οι οποίες ήταν όλες αυτό που λέμε ρουσφέτια, εξυπηρετήσεις, δίκαιες ή άδικες, 5 μέρες πριν τις εκλογές έχουν τη δικιά τους σημασία.
Και χαρακτηρίστηκε επίσης από την ημίωρη τοποθέτηση του κ. Πολάκη επί παντός επιστητού σε σχέση με την υγεία. Επειδή είστε και εσείς γιατρός, πώς τα ακούσατε? Ορισμένες απόψεις του κ. Πολάκη για την υγεία και για αυτά που έχουν γίνει στην υγεία δεν είναι απλώς αμφισβητούμενες, είναι εξοργιστικές. Γι' αυτό και υποτίμη κάπως χρειάστηκε να απαντήσω και ανεβήκαν λίγο οι τόνοι σε κάτι που νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Μια δωρεά είναι μια δωρεά. Το σύστημα υγείας έχει τεράστιες ανάγκες και ακόμα και στη Βουλή έχει και συμβολική και ουσιαστική αξία το να επισημαίνεις και να υπογραμμίζεις τη σημασία και την αξία της προσφοράς κάποιων ανθρώπων, αντί να καταλήγεις πάντα να συζητάς σε ένα επίπεδο κοκορομαχίας, η οποία δεν ξέρω αν έχει καμιά σημασία. Όχι, να παίρνουμε και την ουσία, που είναι η, απλώς η ενίσχυση εκεί που υπάρχει. Έστω και αν δεν είναι στο κομμάτι των ευρωεκλογών, αλλά τέλος πάντων λόγω των τελευταίων παρεμβάσεων του κ. Μητσοτάκη μπήκαν και τα θέματα της υγείας στη δημόσια ατζέντα, στην αντιπαράθεση. Είδα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ο κ. Μητσοτάκης βλάπτει ότι είναι ανθυγινές οι προτάσεις του για, την, δημόσια, έτσι, για το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτά πώς τα ακούσετε για τη σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα? Νομίζω ότι υπάρχουν δύο άκρα. Το ένα είναι ο κρατισμός σοβιετικού τύπου, στον οποίο πιστεύουν ακράδαντα και το οποίο βεβαιώσανε και σήμερα πάλι και ο κ. Ξανθός και ο κ. Πολάκης, και το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα καταρχήν, ούτε την ευρωπαϊκή ούτε την ελληνική. Πολύ φοβάμαι πλέον. Αυτού του τύπου τα συστήματα υγείας έχουν από καιρό εγκαταληφθεί σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει απ' την άλλη ο κίνδυνος να περάσουμε σε ένα τύπο, ας την πούμε, αμερικάνικου συστήματος υγείας, όπου η ευθύνη για την ασφάλιση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας είναι προσωπική ευθύνη του κάθε πολίτη. Εμείς είχαμε πάντα και έχουμε πάντα ως οδηγό ότι, όπως και η Σοσιαλδημοκρατία σε όλη την Ευρώπη που δημιούργησε τα συστήματα υγείας και το κοινωνικό κράτος, ότι η υποχρέωση του κράτους είναι η εγγύηση της υγείας και η παροχή υπηρεσιών υγείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι κρατικό. Αυτό που συγχαίουν σε πολύ μεγάλο βαθμό επίτηδες οι δύο υπουργοί μας σήμερα είναι η διαφορά μεταξύ κρατικού και δημοσίου. Δημόσια υπηρεσία είναι η υπηρεσία που παρέχεται στον πολίτη με την εγγύηση του κράτους και με τα έξοδα του ασφαλιστικού ταμείου και ενδεχομένως του προϋπολογισμού. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Δεν μπορεί σίγουρα να παραχωρηθεί η διοίκηση, κατά την άποψή μου, μεγάλων νομοσοκομιακών μονάδων σε ανταγωνιστές του ιδιωτικού τομέα. Δεν μπορεί δηλαδή ένα μεγάλος όμιλος που έχει ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα να αναλάβει και τη διοίκηση των δημοσίων. Καταστρατηγούνται από την ανάποδη πλευρά, αν θέλετε, οι όροι του υγιού ανταγωνισμού. Εμείς θέλουμε δημόσια νοσοκομεία και το είπα και τώρα στη Βουλή. Πιστεύω ότι ο Ευαγγελισμός, ένα νοσοκομείο πολύ γνωστό, έχει την ικανότητα όχι απλώς να κοιτάξει τα μάτια, αλλά να συντρίψει τον ανταγωνισμό, υπό την προϋπόθεση ότι θα περάσουμε σε δημόσιο management υγιές, με διαφάνεια, με επαγγελματίες managers και όχι αυτό που γίνεται μέχρι και σήμερα με ανθρώπους παρατρεχάμενος των πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι πολύ λίγα ξέρουν από υγεία και 9 στις 10 φορές το αντικείμενό τους δεν είναι αυτό. Τώρα να πάμε λίγο στα πιο πολιτικά. Και ποιος είναι ο στόχος του κινήματος αλλαγής, πιστεύετε, μια προσωπική σας εκτίμηση και με βάση όσα βλέπουμε το τελευταίο καιρό με τις δημοσκοπήσεις, θα φτάσει να είναι στην τρίτη θέση και να ξεπεράσει το κόμμα της Χρυσής Αυγής? Νομίζω ότι, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, είμαι από αυτούς που πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις. Όταν γίνονται σωστά, είναι εργαλεία αξιόπιστα. Τουλάχιστον στις τελευταίες τρίμηνες, πριν από μερικούς μήνες, αλλά και στις αυτές που είδα χθες, αυτό έχει επιτευχθεί. Είμαστε τρίτο κόμμα, είμαστε ο τρίτος πολιτικός πόλος. Ο στόχος, θα έλεγα, είναι μεγαλύτερος. Ο στόχος όλων των πολιτικών κομμάτων και πολύ περισσότερο ενός κόμματος το οποίο συμπυκνώνει την παράδοση της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα και του ΠΑΣΟΚ και της ΔΙΜΑΡ είναι να μετέχει στην κυβέρνηση και να δώσει λύσεις πραγματικές και καινοτόμες. Προς το παρόν νομίζω ότι θα αρκεστούμε σε ένα διψήφιο τουλάχιστον, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Νομίζω ότι είναι ένας εφικτός στόχος το να γίνουμε στις επόμενες εκλογές ο τρίτος σημαντικός πολιτικός πόλος στη χώρα. Ο κόσμος τώρα θα ψηφίσει με εθνικά ή ευρωπαϊκά κριτήρια? Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, η ψήφος στις ευρωεκλογές ήταν πάντα μια ψήφος μεικτή, λίγο χαλαρή. Πολλές φορές ήταν ψήφος ιδεολογική καθαρά, γι' αυτό και βλέπαμε καταγραφές διάφορες. Απ' την άλλη πλευρά, τις τελευταίες 4 μεγάλες αναμετρήσεις που μπορώ να φανταστώ, είναι επίσης και πρόκριμα για τις εθνικές εκλογές. Είναι πρόκριμα για τις εθνικές εκλογές. Άρα μπορεί να δρομολογήσουν και εξελίξεις. Νομίζω πως αυτό θα εξαρθεί από τις διαφορές πάντα. Είπα στη Βουλή και το πιστεύω ότι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι η αποτυχία της κυβέρνησης που ξαναφέρνει τη Νέα Δημοκρατία στο προσκήνιο, γιατί προσπαθούν πολλοί να χρεώσουν στο κίνημα αλλαγής συνεργασίες ή τάσεις ή οτιδήποτε. Εμείς είμαστε σταθεροί στην πολιτική μας θέση. Δεν
εστερνιζόμαστε τις πολιτικές αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας, ούτε συμφωνούμε με πολλά από αυτά που προτείνει. Ωραία, μας δώσατε την καλύτερη πάσα, σαν αυτές που δίνει ο Κώστας ο Φορτούνης που είδε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στη Θεσσαλία, για να σας ρωτήσουμε το εξής. Πήγε Σαρακίνα. Εστείς, Σαρακίνα. Τα ξέρετε από εκεί πάνω, ε? Από εκεί. Από εκεί. Από την καταγωγή. Σωστά. Σωστά, ναι. Οπότε, κοντοχωριανός. Το ερώτημα ωστόσο είναι άλλο και απασχολεί και τον κόσμο του κινήματος αλλαγής, αλλά και τα στελέχη του. Εσείς είστε υπέρ της λογικής των ίσων ισορροπιών, των ίσων αποστάσεων μάλλον, από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων αδικεί το κόμμα μας και το τρίτο κόμμα γενικώς όλη αυτή η προσπάθεια να επομιστεί την ευθύνη της κυβέρνησης στην επόμενη. Πρόσωπο, καταλαβαίνω τι μου λέτε. Είστε πιο κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θα το βάζα έτσι. Εγώ είμαι πολύ συνειδητός, έχω συνειδητή άποψη, την έλεγα πάντα. Έτσι. Πιστεύω στη σοσιαλδημοκρατία, πιστεύω στους στόχους που έχει η σοσιαλδημοκρατία. Υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας κατ' εμέ ανάλογα με τις περιστάσεις με όλους, υπό την προϋπόθεση ότι ο στόχος είναι το καλό της χώρας και οι συμφωνίες είναι προγραμματικές. Ότι συμφωνούμε να κάνουμε 5 πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Έτσι, υπάρχουν περιθώρια μεγάλα στην υγεία που καταλήξαμε σε κοκορομαχία. Υπάρχουν δεκάδες πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και στα οποία ουσιαστικά δεν διαφωνεί κανένας με κανέναν. Έτσι. Μπορούμε λοιπόν να βρούμε τρόπους να τα κάνουμε αυτά. Το εκλογικό σύστημα έχει πολύ συγκεκριμένα περιθώρια. Δεν υπάρχει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Αλλά αυτό το δούμε μετά τις εκλογές με τον τρόπο που θα δημιουργηθεί. Με βάση και τα ποσοστά, λέτε. Τα ποσοστά και με βάση πάντα τη λαϊκή εντολή. Έτσι. Δεν μπορεί να μιλάμε από τώρα αόριστα, από τη στιγμή που κανείς δεν ξέρει την επόμενη πώς θα είναι. Ένα αναμονή λοιπόν. Λοιπόν, κύριε Παριώτα, καλά κουράγια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στο κανάλι μας. Βουλευτής του κινήματος αλλαγής στη Λάρισα. Πολύ Θεσσαλία σήμερα το πάνελ μας. Όντως. Σκεφτείς ότι είσαι εσύ. Τυχαίο. Σωστό. Εντάξει, εγώ είμαι μόνιμος. Παιδί του κάπου. Ναι, εκ μητρός. Εντάξει. Από τι δεν βγαίνει από τη μητέρα η καταγωγή? Έτσι λένε, δεν ξέρω. Η καταγωγή βγαίνει από εκεί που μεγαλώνεις εσύ. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Οπότε είμαστε πρώτα πυριώτες και μετά όλα τα υπόλοιπα. Σωστό. Νόμιζα πρώτα Ολυμπιακή και μετά όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, δεν πράγμα είναι. Αυτό σωστό. Στον Πειραιά και αυτό. Μια ομάδα, μια πόλη. Λοιπόν, και μια και λέμε για τον Πειραιά, μια πολύ σημαντική προσφορά από τα Νέα και το Βήμα προς τα σχολεία του Πειραιά. Συγκεκριμένα 4.000 βιβλία θα μοιραστούν στα σχολεία του μεγάλου λιμανιού της χώρας. Η συνάδελφος Ιωκάστη Αλιφεροπούλου θα μας πει περισσότερα. Ιωκάστη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Ο μεγάλος Αργεντινός συγγραφέας Χόρχε Λουίς Μπόρχες είχε οροματιστεί τον παράδεισο ως ένα είδος βιβλιοθήκης. Ένα τέτοιο παράδεισο η Alter Ego Media επιδιώκει να καταστήσει κτήμα μικρών και μεγάλων μέσα από την πρωτοβουλία της να διαθέσει δωρεάν σε δημόσια σχολεία βιβλία τα οποία έχουν εκδοθεί κατά καιρούς από τις εφημερίδες Το Βήμα και Τα Νέα. Η δράση του ομίλου περιλαμβάνει τη δωρεά 4.000 βιβλίων, ιστορικών, λογοτεχνικών και άλλων, μία σειρά αξιόλογων εκδόσεων, οι οποίες εμπλούτησαν την τελευταία εβδομάδα τις βιβλιοθήκες 300 δημοσίων σχολείων του Πειραιά. Μία προσφορά η οποία αγκαλιάστηκε, πρέπει να σημειώσουμε, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μικρούς μαθητές. Τα βιβλία παρέδωσε αντιπροσωπεία από το εμπορικό τμήμα της Alter Ego Media και συγκινημένη από την πραγματικά θερμή ανταπόκριση που συνάντησε, η εμπορική διευθύντρια Πέννη Λάγκα υποσχέθηκε πως η προσφορά του ομίλου θα έχει και συνέχεια. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έχουν κάνει σχετικά οι διευθυντές του Βήματος και των Νέων. Οι προσφορές μας και οι εκδόσεις μας είναι συγκεκριμένες, συνδέονται με την ελληνική γραμματεία. Θεωρούμε ότι συμμετέχουμε σε αυτό που λέμε εκπαιδευτική διαδικασία. Από εκεί πηγάζει και η προσφορά μας και η αγάπη μας και τα βιβλία που στέλνουμε στα σχολεία του Πειραιά. Θεωρούμε παράδοσή μας και υποχρέωσή μας να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην πρόοδο και στην ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο του Πειραιά, αλλά και άλλων μεγάλων αστικών κέντρων της Ελλάδος. Υποσχόμαστε δε ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί και σύντομα θα το αποδείξουμε στην πράξη. Λοιπόν, κρατάμε και την ατάκα του Γιώργου Μαντέλα, ότι είναι υποχρέωσή μας, δεδομένου της πολύ μεγάλης ιστορίας και των Νέων και του Βήματος, στα ελληνικά γράμματα εδώ και κοντά έναν αιώνα. Όσο και αν κάποιοι επιχειρούν να τη λησμονήσουν ή να τη λιδωρήσουν την ιστορία αυτή. Έναν αιώνα, ναι. Έναν αιώνα συμβολής και στα γράμματα πέρα από τη δημοκρατία και τις ελευθερίες και τις ιδέες. Κρίσιμη ιστορική συγκυρία της πατρίδας μας. Λοιπόν,
Να ανανεώσουμε όμως εμείς το ραντεβού μας για αύριο, 4 η ώρα, εδώ One Line με Ανδρέα Παπαδόπουλο και Θανάση Φουσκίδη, πιστά στις 4 η ώρα. Και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την διακαναλική συνέντευξη της Προέδρου της Νέας Ελληνικής Ορμής, της κυρίας Παπακώστα. Και με Βάσο Μητρωμάρα φυσικά. Αλίμονο. Μην το ξεχνάμε και μην το λησμονούμε. Και πάμε στην κυρία Παπακώστα, η οποία είναι και αρχηγός κόμματος. Και αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε. Εξού και η διακαναλική που θα παρακολουθήσετε. Αγαπητές Ελληνίδες και αγαπητοί Έλληνες, δε της 26ης Μαΐου οι Έλληνες, όλοι μας και οι Ελληνίδες, θα πάμε να ψηφίσουμε για τη θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη. Θα πάμε να εκπέμψουμε το μήνυμα με την ψήφο μας, όχι στο ποιος μας αρέσει για την ατάκα του ή για τη συγκρουσιακή του λογική, αλλά για το ποιος έχει ένα οργανωμένο, ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για την καθημερινότητα του πολίτη. Οι απόψεις των Ευρωπαίων, των ευρωομάδων που κυριαρχούν, των Ευρωπαίων υποψηφίων, των ευρωομάδων που κυριαρχούν στην Ευρώπη, είναι αντίθετες προς τα συμφέροντα της Ελλάδος, επειδή ταυτίζεται κομματικά ο υποψήφιος, εμείς θα πρέπει να τις αποδεχθούμε? Η απάντηση της Νέας Ελληνικής Ορμής, η δική μου, ως έχουσα την τιμή να είμαι πρόεδρός της και της ευρωομάδας μας, είναι προφανώς και όχι. Εμείς θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της Ελλάδος, τα εθνικά συμφέροντα, στο μεταναστευτικό, στα ζητήματα που άπτονται και έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά μας συμφέροντα, όπως το θέμα της Τουρκίας, στα θέματα της κοινωνικής ατζέντας, το κοινωνικό δίχτυ προστασίας, και στα θέματα του να πάρει η Ελλάδα τους πόρους οι οποίοι πρέπει να έρθουν εδώ για να υπάρξει ανάπτυξη και ευημερία στον τόπο, ο οποίος αρκετά ταλαιπωρήθηκε. Το σκεπτικό το δικό μας είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο ακούτε, το πολιτικό σκεπτικό και η πολιτική πρόταση, και γι' αυτό κατεβαίνουμε στις ευρωεκλογές. Διότι πρώτον θέλουμε να κάνουμε διακριτή την ποιοτική μας διαφορά από όλα τα λοιπά πολιτικά κόμματα, που πολλά από αυτά έχουν μεγάλη ιστορία στον τόπο. Εμείς είμαστε φρέσκοι, καινούργοι, ενώ το νέο είναι Ελληνική Ορμή. Εγώ έρχομαι από το 2000 μέχρι σήμερα με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού ως πρόεδρος να ηγούμε και να συντονίζω αυτές τις προσπάθειες, γνωρίζοντας εσείς ότι πάντοτε υπήρξα επίμονη στην υπεράσπιση αυτών που πιστεύω, ότι υπήρξα έντιμη και ουδέποτε ήμουν στη λογική του λαϊκισμού και της δημαγωγίας, υπερασπίστηκα και υπερασπίζομαι το δημόσιο συμφέρον, και βέβαια αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι ούτε τα λόμπις, ούτε το προσωπικό, το ατομικό πολιτικό μάρκετινγκ. Αν με ενδιαφέρει αυτό, απαντώ σε εκείνους οι οποίοι πολλά έγραψαν και πολλά είπαν ότι αυτή τη στιγμή θα είχα διευθετήσει την πολιτική μου οντότητα και προσωπικότητα κάτω από την ασφαλή ομπρέλα, όσο ασφαλές είναι αυτό, ενός μεγάλου πολιτικού κόμματος. Αντί αυτού επιλέγω την ασφάλεια της ετιμιγορίας του λαού, κρίνοντας και αξιολογώντας μας πλέον από τις πράξεις μας, από τη συμπεριφορά μας, από το ήθος μας και από την πολιτική μας διαδρομή και από την προσφορά μας στον τόπο. Στην πορεία μου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, συνεργαζόμενη με το νέο για την ασφάλεια, στο κομμάτι της ασφάλειας της χώρας και της προστασίας του πολίτη, θέλω να πω ότι όσο με αφορά στη συνευθύνη την πολιτική που έχω, το δόγμα της μηδενικής ανοχής είναι ο κανόνας, είναι ο όρκος και η δέσμευση που με διακρίνει. Όσο δε αφορά εκείνους οι οποίοι έχουν κοντή μνήμη, ξύνω τη μνήμη τους λέγοντας, όσοι ισχυρίζονται ότι σήμερα έχουμε χρονικό βίας, να θυμίσω και ότι όσοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει καθοδηγούμενη βία, να θυμίσω ότι από το 2008, διότι υπήρξα και σε εκείνες τις κυβερνήσεις, συγκυβερνήσαμε και με άλλα κόμματα, υπήρξα μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, από το 2008 έως το 2013 θα πρέπει να απολογηθούν και αυτοί αν σήμερα μιλούν για καθοδηγούμενη βία και αν σήμερα μιλούν για χρονικό βίας και ανοχής, αν τότε το ανέχονταν και αν τότε το καθοδηγούσαν αυτό το χρονικό βίας. Δεν θα ενταχθούμε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όσο κεντρικός υποψήφιος, κορυφαίος υποψήφιος είναι ο κύριος Βέμπερ, ο οποίος είναι εχθρός της χώρας μου. Όταν ένας κορυφαίος πολιτικός απευθύνεται με το ύφος που απευθύνθηκε ο κύριος Βέμπερ την περίοδο του Brexit για την Ελλάδα, υπερασπιζόμενους εκείνους οι οποίοι ήθελαν την Ελλάδα έξω από το ευρώ, δεν μπορεί να είναι φίλος της χώρας μου. Εγώ δεν θεωρώ ότι μόνη μου θα αποφασίσω, όμως θα πω στην ευρωομάδα μας, στους υποψηφίους μας ευρωβουλευτές, άνδρες και γυναίκες,
ότι ο υποψήφιος για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του ΑΚΡΕ είναι ένας πολιτικός από την Τσεχία, ο οποίος ύψωσε το ανάστημά του απέναντι στον μονολιθισμό των Βρυξελών, ζήτησε περισσότερη δημοκρατία για τα κράτη-μέλη, αυτό που δεν κάνει ο κύριος Βέμπερ δηλαδή, να έχουμε άποψη τα κράτη-μέλη, να μην είναι ένα χωνευτήρι η Ευρώπη. Άλλο η Ένωση και άλλο το χωνευτήρι. Έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Ζήτησε λοιπόν τα κράτη-μέλη να έχουν περισσότερο λόγο, ζήτησε να έχουν περισσότερη ελευθερία στη διαμόρφωση των απόψεων, στην συνδιαμόρφωση της νέας αρχιτεκτονικής της Ευρώπης, και αυτό εμένα με συγκινεί. Θέλω η χώρα μου να έχει λόγο, να έχει ρόλο. Η ευρωομάδα μας υπερασπίζεται το λόγο και το ρόλο. Θέλω να μας ρωτούν και εμείς αυτό θα το κάνουμε με αφοσίωση. Άρα λοιπόν υπάρχουν εναλλακτικές οι οποίες κινούνται στο δικό μας χώρο, δηλαδή στον κεντροδεξιό χώρο.